Αστέρας Τρίπολης 0-1. Πανιώνιος Εργοτέλης 1-1. Ηρακλής Άρης 2-2. Και σήμερα Παζιάννενα Πανθρακικός 2-0. Ατρόμητος ΑΕΚ 0-1. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0. Παναθηναϊκός Κονταξάνθ 1-0. Και Λάρισα Ολυμπιακός 0-2. Υπάρχει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Άγγελου Ράμφου, δόξα του Ατρομήτου, δεκαετίες 60 και 70. Ενός λεπτού σιγή έφυγε από τη ζωή στις 5 Ιουλίου. Πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης, ο Νεμπεγκλέρα στην παλιά για τον Περόνε, ο Εζεράρδο στην κεφαλιά για τον Χαφράν. Το λάθος του Ισπανού και ευκαιρία τώρα για τον Ατρόμητο, πρώτο σουτ στο παιχνίδι από τον Σαρμιέντο. Για τους γηπεδούχους, Μαρίνος, Σαρμιέντο προσφέρεται. Αλλάζει το παιχνίδι, ο Αράουχο χάνει τον αντίπαλό του, το σούτ ευκαιρία χαμένη εδώ για τους γηπεδούχους με τον Κουτσόπουλο που ανέβηκε στο 14, απείλησε την εστία του Σάχα. Νάστος, Μαρίνος. Τακουνάκι και ευκαιρία τώρα με το πλασέ, out! Για τους γηπεδούχους με το Φαβάλι. Δεν ξέρω, Μανώλη, τι βλέπεις από τον Πάγιβιτς, αλλά σαφώς θα σπασοκεφαλιάς να βρει λύση. Η λύση που ψάχνει να βρει είναι στη μεσαία γραμμή, και στο Μάκο και στον Καφέ, ζητάει να παίζουν πιο κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς. Να δούμε το σου του Φαβάλι. Πέφτει, μαζεύει ο Σάχα. Μπάλα φτάνει στο Μαρίνο, γρήγορη εκτέλεση. Δεξιά πάει ο Νεμπεγκλέρας, του ζητάει μπάλα. Να η πάσα για τον Αμαρκάρη στον Νεμπεγκλέρα. Κανείς της ΑΕΚ εκεί. Γυρίζει ο Νεμπεγκλέρας φαρμακερά. Ο Τάτο στην περιοχή. Προσποιήσεις πέφτει. Παίζεται, λέει ο Κύρικος, καθώς θεωρεί ότι δεν άπλωσε καν το πόδι ο Αραούχο. Θεωρεί δηλαδή ότι έπεσε πάνω του ο παίκτης του Ατρομήτου του 40. Για να δούμε. Ο Αραούχο εδώ μπροστά του. Απλώνει το πόδι, νομίζω. Εκεί πέρα υπάρχει μια επαφή. Για να δούμε και από άλλη κάμερα. Ναι, απλώνει το πόδι ο Αραούχο. Σε αυτή την περίπτωση. Και η αναφορά μας και στο πρώτο ημίχρονο πάει στην εικόνα των λαθών, ενώ ο Ατρόμητος έγινε ευκαιρία με τον Περόνε και η μπάλα αποκρούεται για την ΑΕΚ από τον Σάχα και σώζει ο Αργεντίνος απέναντι τον συμπατριώτη του την ΑΕΚ από παραβίαση της εστίας του. Παίζεται υπό Κύρκος, ζήτησαν φάουλ οι γηπεδούχοι, ναι μεθ, έχει έρθει πλάγια. Περνάει ωραία ο Ούγκρος, ζητάει η μπάλα ο Μπλάνκο από την άλλη πλευρά. Η πάσα για τον Μπλάνκο και τον γκολ για την ΑΕΚ. 0-1 με τον Αργεντίνο στο 58 από την υπέροχη ασίστ του Ούγκρου του Κρίστιαν Νέμεθ. Σήκωσε το κεφάλι ο Νέμεθ, είδε τον Μπλάνκο απέναντι που ζητούσε την μπάλα και με τη μία του έστρωσε ιδανικό σημείο και φτάνει στον γκολ η ομάδα της ΑΕΚ με τον πρώτο της σκόρερ τα τελευταία δύο χρόνια και πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα. Κόβει ο Μάκος, να η αντεπίθεση για την ΑΕΚ με Μπλάνκο και Νέμεθ, με έναν αντίπαλο μόνο. Έχουν ευκαιρία οι παίκτες ΑΕΚ να φτάσουν σε ένα δεύτερο γκολ. Ο Νέμεθ πάλι βρίσκει τον Μπλάνκο και εκείνος δεν μπορεί να νικήσει τον Μιχαλίδη αυτή τη φορά. Σε αυτό το συνδυασμό των δύο παίκτων στο 70. Η κίνηση του Νέμεθ, το τακουνάκι για τον Μπλάνκο από τον Ούγκρο και το shoot out από τον Μπλάνκο στο 71. Παρά το γεγονός ότι μπήκε ο Στέλιος Φεγγανάκης για να βοηθήσει, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Του ζητάει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Να δούμε τον Νέμεθ που στρώνει στο Λεωνάρντο. Το shoot out από τον Βραζιλιάνο. Στο 78. Να ο Μπλάνκο, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Μιχαηλίδη. Στο 83. Ο Μπρίτο πέρασε ωραία, έβγαλε και τη σέντρα ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Επέμβαση του Σάχα που κρατάει το 1-0 για την ομάδα του στην κεφαλιά του Καλατζή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο σούτ ο Σάχα δύσκολα στο σούτ του Πόποβιτς στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και με πολύ μεγάλη αγωνία των οπαδών της ΑΕΚ. Για Χάγια, Μαϊστόροβιτς διώχνει. Τέλος του αγώνα, νίκη της ΑΕΚ με 1-0 με τον γκολ του Μπλάνκο. Πιστεύω κούραση έπαιξε ρόλο και εκεί πέτω και εμάς πολύ. Ίσως μπορούσα να
έχω βάλει άλλους παίκτες. Θα ήθελα με τη ίδια ομάδα να αρχίσω σημερινό παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους. Είχαμε από αρχή αμέσως νευρικότητα με το Σκόκο. Νευρικότητα, όχι που φταίει Σκόκο, αλλά τον πονούσε πόδι. Μετά τραυματίστηκε και ο Μάντουκα. Μετά το Μάντουκα και ο Λέο. Και τρεις αναγκαστικές είναι αλλαγές. Στο δεύτερο μήχρονο είμαστε κάπου καλύτεροι. Η πίεση είχαμε πάντα, αλλά όχι τόσο όσο είχαμε στο πρώτο μήχρονο. Σε κάποια περίπτωση, σε τέτοια περίπτωση θέλαμε και χώρο να έχουμε περισσότερα, θα βγούμε μπροστά. Πιστεύω ότι αυτές τις τρεις ευκαιρίες που είχαμε και ένα γκολ βάλαμε, αν βάλαμε και το δεύτερο, θα έχει τελειώσει και πιο νωρίς. Όπως και αν έβαλε, Αντρόμητος δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα ήταν πιο κοντά στη νίκη. Πονέμεθε με τον καλύτερο τρόπο. Το πρώτο παιχνίδι εκμετεύτηκε, ήταν απλός, βοηθούσε. Πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Λάρισα Ατρόμητος Αθηνών, αυτό είναι το μάτς με τα 4 γκολ, 2-2. Άρης Παζιάν 1-1-0 και Ολυμπιακός Νέα Καβάλα 0-0, αυτά έγιναν χθες. Σήμερα, στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 1-1, Εργοτέλης κοντά Ξάνθης στο Παγκρίτιο 1-0, Λεβαδιακός Πανιώνιος 1-0 στη Λιβαδιά, Πανθρακικός Παναθηναϊκός στην Κομωτινή 0-1 και ΑΕΚ Ηρακλής στο Ολυμπιακό Στάδιο 1-0. Τρίτη αγωνιστική στη Super League, για την ΑΕΚ είναι δεύτερη, ως γνωστόν, μετά την αναβολή του ντέρμπι για τις 23 Σεπτεμβρίου κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Σκόκο αφήνει για τον Αραούχο, ο Ντιέ του δίνει χώρο εκεί, του δίνει αρκετά μέτρα για να μπορέσει να κάνει τη σέντρα, γίνεται η σέντρα και η κεφαλιά περνάει με τον Νέμεθ στη φάση, εδώ ο Ούγκρος στο 11ο λεπτό. Καφές. Η φάση για την ΑΕΚ, η μπάλα πίσω και κόρνερ τελικά. Το κόρνερ με τον Λεωνάρντο, κεφαλιά, γκολ για την ΑΕΚ από τον Καφέ. 1-0 με αυτή την άπιαστη κεφαλιά του μέσου της ΑΕΚ. Ευνηδιάστηκε ο Κοβαλέσκι, το βλέπετε. Και η πίεση φέρνει αποτέλεσμα για την ομάδα του Σαμπάγεβιτς. Κοιτάξτε πώς από το κόρνερ του Λεωνάρντο εδώ, πολύ δυνατή κεφαλιά θα πιάσει και μένει ακίνητος ο Κοβαλέσκι. ΑΕΚ Ηρακλής, 1-0. Γιώργο, είναι πάνω από 100 από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Στο πέταλο που συνήθως φιλοξενούνται. Για να δούμε τη φάση, σε διακόψω. Ο Νέμεθ με τη μία πάει να νικήσει τον Κοβαλέσκι στο 18. Λεωνάρντο, ο Ντιέ κοντά του, ο Βραζιλιάνος περνάει για τον Καφέ. Πέφτει ο Καφές. Ο Ντάκος δίνει πέναλτι, καθώς ο επόπτης συνοήθηκε μαζί του στο 20 λεπτό. Το έδειξε το σημείο πέναλτι. Ο Ντάκος περίμενε την βοήθεια του συνεργάτη του και πήγε στο σημείο του πέναλτι για την ανατροπή του Καφέ στην περιοχή του Κοβαλέσκι. Μπλάνκο. Αποκρούει ο Κοβαλέσκι. Το 1-0 παραμένει. Γυρίζει εδώ ο Νέμεθ προς την εστία. Κόρνερ, η επέμβαση του Πολωνού που κρατάει το 1-0. Εδώ το χαμένο πέναλτι του Μπλάνκο, η επέμβαση του Κοβαλέσκι. Γιαννούλης έχει την ευκαιρία να κάνει σου, το κάνει. Μαζεύει ο Σάχα στο 25. Τούμα βλέπει τον Ντίκα, το κοντρόλ του Ρουμάν, το σουτ φοβερό. Φοβερή ενέργεια στο 29 και παίρνει το χειροκρότημα από όλο το γήπεδο. Οι οπαδοί της ΑΕΚ χειροκροτούν αυθόρμητα. Κοιτάξτε τι έκανε εδώ ο Ντίκα. Κοντρόλ με το δεξί, βολέ με το αριστερό. Αναγκαστική αλλαγή για τον Ηρακλή. Ο Κατσαμπής από εκείνη την προβολή του Σκόκο στο ημίωρο αποχωρεί, χωλαίνοντας από το μάτς. Δεν μπορεί να πατήσει καλά το αριστερό του πόδι και στη θέση του μπαίνει ο Παπαζαχαρίας. Αραούχο σηκώνει την μπάλα. Κοιτάξτε την ωραία ενέργεια του Σκόκο και την ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το πλασέ του Νέμεθ είναι χλιαρό στο 33. Καλό συνδυασμό από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα της ΑΕΚ. Για να δούμε τον Νέμεθ. Βάζει έξυπνα το σώμα, δίνει για τον Μπλάνκο. Ευκαιρία για την ΑΕΚ που χάνεται στο 43. Η πάσα του Νέμεθ πάνω στην κίνηση για τον Μπλάνκο. Εκείνος με το αριστερό αστόχησε. Η ΑΕΚ με τον Σκόκο, η παλιά για τον Λεωνάρντο. Ευκαιρία τώρα για την ομάδα του Μπάγεβιτς. Το πλασέ του Βραζιλιάνου από μακρινή σχετικά απόσταση. Δεν ήταν πολύ δυνατό στο 48.
πέναλτι. Εδώ ο Σκόκο πάρει κίτρινη κάρτα. Άπλωσε το πόδι στην κόντρα του Ηρακλή. Σφύριγμα και ο Σκόκο που έχει πάρει πριν από λίγο κίτρινη πετάει την μπάλα μακριά και ετοιμάζει τον Τάκος να του δείξει δεύτερη κίτρινη. Και φεύγει από το μάτσο ο Αργεντίνος με δύο κίτρινες μέσα σε τρία λεπτά. Με 10 η ΑΕΚ από την αποβολή του Σκόκο. Με δύο κίτρινες καθώς σφύριξε ο Τάκος και ο Σκόκο πέταξε την μπάλα μακριά. Με δεδομένη την αριθμητική περιοχή θα ήταν χάζω εκ μέρους του προπονητή να μην βάλει ένα επιθετικό να εκμεταλλευτεί τον παίκτη παραπάνω. Να προσπαθήσει για την ισοφάριση. Αλλά η ΑΕΚ έχει τώρα την ευκαιρία με τον Μπλάνκο και καθυστερεί ο Αργεντίνος. Και παρεμβαίνει ο συμπατριώτης του εκεί ο Λέκη στο 59 και το 1-0 παραμένει. Μπόσνιακ. Ρότζελ απλώνει το πόδι, πέφτει άσαλα πάνω του και κάνει φάουλ ο Λέκη. Στο 82. Ο Παπαζαχαρίας διορθώνωνε. Στο 82 η κίτρινη για τον αμυντικό του Ηρακλή. Ο Παπαζαχαρίας παίρνει δεύτερη. Δεύτερη κίτρινη είναι για το παίκτη που είχε μπει, θυμίζουμε, αλλαγή του Κατσιαμπή. Βάζει και το χέρι εδώ κιόλας, απλώνει και το πόδι. Σωστή κίτρινη και ο Ηρακλής λοιπόν με 10 παίκτες στο 82. 4 λεπτά καθυστερήσεων θα ακολουθήσουν το 90 λεπτό. Τούμα, παλιά του Σουηδού, ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Μπόσνιακ. Ο Κροάτης γύρισε με το δεξί στο 90, ανησύχησε τους φίλους του ΣΑΕΚ, έπεσε ο Σάχα. Απέκρουσε, κράτησε το 1-0. Εδώ κοιτάξτε τον Μπόσνιακ και την επέμβαση του Σάχα. Με τη μία επέκτηση ΣΑΕΚ. Μαντούκα για τον Χουανφράν. Ο Σπανός στην προσποίηση, έδρα με το δεξί. Ευκαιρία εδώ που χάνεται από τον Ρότζερς το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μαντούκα. Οι κόντρες. Ευκαιρία με τον Καφέ, το shoot out. Κοντά στο 2-0 η ΑΕΚ, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τέλος του αγώνα, όπως και πέρσι, με τον γκολ του Σκόκο τότε, κέρδισε η ΑΕΚ 1-0. Σήμερα με τον γκολ του Καφέ, η ομάδα του Σαμπάγεβιτς κερδίζει την ομάδα του Προτάσοφ. Πρώτη ήταν για τον Προτάσοφ και τους παίκτες του στο πρωτάθλημα. 2-2 για την ΑΕΚ. Παίξε ένα μίχρονο καλό. Πιστεύω ότι γκολ. Αν βάλαμε από το πέναλτι, τα είχαμε μεγαλύτερο σκορ. Είχαμε ευκαιρία στο πρώτο μήκρονο. Κρατήσαμε μπάλα σωστά, κινήσεις κανόν. Πιστεύω ότι μπορούμε να περιμένουμε ένα ακόμα καλύτερο. Στο δεύτερο μήκρονο αυτή η γλάτος του Σουόκο μας έβαλε σε περιπέτειες. Είχαμε δυσκολίες πολλές. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες για το πρώτο μήκρο που παίξανε καλά και το δεύτερο που προσπαθήσανε κάθε ένας να έχουμε νίκη στο τέλος. Τέλος κάτι στιγμή έχει περισσότερο από όλους και καλές λύσεις. Έχει 33 παίκτες από 33 που βγάλει 4 που δεν μπορούμε να προλογίζουμε λόγω τραυματισμού και πειθαρχίας. Και ρε, είναι πρώτη φορά. Δεν έχει κανένα τρεις παίκτες προπόνηση μαζί μας. Πιστεύω ότι θέλετε και δύναμη λίγο ακόμα, δύναμη. Αλλά είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Όποιο ξέρει μπαλά, ξέρει τι εκείνη τη στιγμή τι χρειάζεται. Παιχνίδι, αν χρειάζεται να κρατήσει μπαλά, χρειάζεται να φύγει μπαλά γρήγορα. Κάνει παραπάνω παίκτη, θα δούμε. Πιστεύω ότι μπορεί να μας κρατήσει πολύ. Νέα Καβάλα, Ατρόμητος Αθηνών 2-1. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης 1-3. Ηρακλής Λάρισα 2-1. Τα τρία παιχνίδια αυτά χθες και σήμερα. Λεβαδιακός Εργοτέλης 2-2, Παζιάννενα ΑΕΚ 1-1, Σκόντα Ξάνθη Πανθρακικός 1-0, Παναθηναϊκός Άρης 2-1, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-2. Πάρα πολύ ωραία στο κενό χώρο για να κόψει ο Βραζιλιάνος στην περιοχή. Πατάει ο Μπακαγιόκο, γυρίζει κόντρα πάνω στο Χουανφράν. Που έκλεισε σωτήρια για την ΑΕΚ εκεί το κενό που εμφανίστηκε στον χώρο των δύο στόπερ. Έβαλε την κόντρα και απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Και τώρα η ΑΕΚ στην αντεπίθεση με τον Έμεθ. Ο Ούγκρος πάρα πολύ έξυπνη πάσα στο Ματούκα που είναι μόνος στην περιοχή. Ο Ματούκα στοχεί. Τεράστια χαμένη ευκαιρία κόρνερ για την ΑΕΚ. Δεύτερο στο παιχνίδι.
Ο Μεδρινός. Διπλά την μπάλα, το σουτ. Πάρα πολύ καλό. Βρίσκει μπάλα στο δοκάρι από τον Βραζιλιάνο, τον Βάντερσον. Εδώ δείτε πάλι. Πολύ καλό το σουτ, χαμηλά στο δοκάρι. Μαϊστόροβιτς νικάει μία ακόμη φορά τον Τιμπαλά. Και ο Χέρση. Βγαίνει ο Παυλής, λάθος πάσα απέναντι, ήταν δύο παίκτες μόνοι τους, αλλά εδώ ο Παυλής περνάει και τώρα έχει εξαιρετικές προοπτικές η κόντρα της ΑΕΚ. Είναι ο Κεραίρο, περιμένει, όχι, ο Παυλής γλιστράει και αντί να πασάρει στέλνει την μπάλα πάνω στο Σικαλιά. Η βολίδα πολύ ψηλά από τον Τιμπαλά που πέρασε όμορφα, την είχε καλά στρωμένη στο αριστερό, αλλά είχε και την πίεση του Άρτσε που ήταν κολλημένος πάνω του. Ο Μεδρινός σε πολύ καλό σημείο, όχι, κακό σου. Καλή ευκαιρία για τον Πας. Σε πολύ ωραία θέση ο Μεδρινός, του έδωσε πολύ έξυπνα την μπάλα την Παλά. Για να δούμε εδώ τον Έμεθ. Λασάρισμα από τον νεαρό, να τον γκολ για την ΑΕΚ, από τον Κρίστιαν Έμεθ. Αυτόν τον καταπληκτικό πιτσιρικά που πήρε η ΑΕΚ από την Λίβερπουλ δανεικό και που της γίνει λίρα 100. Στην κάθε την παλιά τρυπάει στην καρδιά το κέντρο άμυνας του Πας Γιάννενα και κάνει το 0-1. Σέντρα από τον Μεδρινό. Περνάει μπάλα από τον Μαϊστόροβιτς, μεγάλη ευκαιρία. Τη βρήκε ο Τιμπαλά, καρφωτή κεφαλιά. Πήρε πολύ ύψος μετά το κέλι μπάλα και έφυγε εκτός γηπέδου. Ο Χέρση μονομαχεί, ο Νέμεθ με τη μία, ο Μπλάνκο φεύγει κανονικά. Ακολουθούν τρεις παίκτες ΣΑΕΚ. Ο Μπλάνκο σεντράρει, ο Ματούκα στην κίνηση γύρισμα. Χάνεται η ευκαιρία για το δεύτερο γκολ της ΣΑΕΚ. Αφού ο Κεραίρο πήγε να κάνει την προβολή, αλλά βρήκε αέρα. Ματούκα. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή αυτή του Μπλάνκο, αυτή η σέντρα. Υπήρχαν τρεις παίκτες πίσω για συρτή μεταβίβαση. Για να δούμε τον Νέμεθ. Μπαίνει στην περιοχή ο Πιτσιρικά. Σεντράρι, κεφαλιά του Μπλάνκο στην αγκαλιά του Σικαλιά. Πολύ πιο δραστήρια η ΑΕΚ με αυτό το επιθετικό δίδυμο. Τρεις ενωσίτες με τέσσερις να αμήνονται. Μπαλιά για τον Έμεθ σε ρυθμό ρελαντή και χάνει τεράστια ευκαιρία. Έχει σηκωθεί όμως νομίζω η σημαία του βοηθού. Για offside, ναι, τώρα σηκώνει το χέρι ο Καλόπουλος. Για να δούμε offside, τι out έχει δώσει. Νομίζω ότι έχει σηκώσει για, ναι, για offside ο Καλόπουλος. Θα το ξαναδούμε εδώ, δεν υπάρχει τίποτα, είναι κανονικότατα. Ο Μπλάνκο, όχι, είναι πίσω από την μπάλα ο Νέμεθ. Δεν νομίζω, εδώ έχουν κάνει λάθος βοηθός και διαιτητής. Και έτσι όπως πήγε η φάση, ευτυχώς που δεν μπήκε. Τώρα είναι η κόντρα με τον Νέμεθ που βλέπει τον Μπλάνκο. Θέλει να περάσει τον Κότσιο. Οι δυο τους εδώ σε μια μονομαχία. Χαμηλά την μπάλα στον Κεραίρο που στρώνει για τον Χέρση. Ψηλά το shoot out. Καλή εναλλαγή για την ΑΕΚ. Στο 72. Την μπαλά. Πλάγιο για τον Πας. Φωνάζει ο Χουανφράν ότι του έβγαλε τον αγώνα την μπαλά. Ω, και εδώ γιατί, αυτό γιατί. Ενώ ο Χουανφράν μεν διαμαρτύρεται, αλλά προσπαθεί να το κάνει κόσμια, ο Τιμπαλά τον αρπάζει από το πρόσωπο και θα πάρει κίτρινη κάρτα. Α, και δεύτερη κίτρινη κάρτα, τώρα δείτε. Αποβάλλεται ο Τιμπαλά. Αυτό είναι, κοιτάξτε τα νεύρα. Ενώ ο Χουανφράν του λέει όχι με τον αγώνα, αλλά φεύγει, τον σπρώχνει εδώ στο πρόσωπο ο Τιμπαλά και μετά επειδή συνέχισαν τις αψιμαχίες, και φάνηκε επίμονος εκεί στη διαμαρτυρία του Τιμπαλά, θα πάρει και κόκκινη κάρτα. Αμέσως με δύο κίτρινες στο ίδιο λεπτό. Θεωρεί εριστική τη συμπεριφορά του. Ο Καλόπουλος του βγάζει δεύτερη κίτρινη κάρτα και αφήνει τον Μπάς από το 80 με παίχτη λιγότερο. Εδώ η μεγάλη ευκαιρία. Να ισοφάρισε τον Κοντογουλίδη. Να λοιπόν πώς αλλάζουν τα δεδομένα του παιχνιδιού. Πάνω σε μια στιγμή που φαινόταν ότι ο Μπάς έπεφτε με την πλάτη στο Καναβάτσο, έχανε 1-0 και έμενε με 10 στο γήπεδο. Η πολύ έξυπνη κεφαλιά του Κοντογουλίδη, του παίχτη που ο Μπάγεβιτς φώναζε από την είσοδό του ότι τον θεωρεί πολύ επικίνδυνο και ότι ήθελε ιδιαίτερη προσοχή, τον ξεχνάει η άμυνα της ΑΕΚ 1-1. Η ΑΕΚ που ενώ φαινόταν στις κόντρα επιθέσεις να απειλεί τον Μπάς και με δεύτερο γκολ, τον Μπάς που είχε πάντως στην πρωτοβουλία και το χώρο, ισοφαρίστηκε και εδώ είναι δοκάρι, ο Μαϊστόροβιτς προσπαθεί κεφαλιά και το δεύτερο δοκάρι για τον Γιάχιτς. Απίστευτη φάση. Βόλεϊ μέσα στην περιοχή του Πας Γιάννενα με δύο ενέργειες των παιχτών της ΑΕΚ να στέλνουν την μπάλα στο δοκάρι. Να το τέλος από τον Καλόπουλο, ο Κοντογουλίδης. Ήταν η χρυσή αλλαγή του Παράσκου που φόρτωσε την επίθεση με αυτόν, με τον Σαϊτιώτη, έβαλε αργότερα και τον Μιχαλόπουλο στα χαβ. Στο 77 μπήκε, 4 λεπτά μετά στο 81 ο Κοντογουλίδης με κεφαλιά κρέμασε τον Σάχα για να κάνει το τελικό 1-1. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, πιστεύω, σήμερα και από δύο πλευρές.
Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους παίκτες για το παιχνίδι σημερινό. Και να έχουμε περάσει όλες αυτές τις ευκαιρίες που χάσαμε, που δημιουργήσαμε και κλασικές που θα έλεγα σε σημερινό παιχνίδι είχαμε όσο είχαμε όλο αυτό το διάστημα που είμαι εγώ προπονητής. Αλλά στο τέλος πληρώσαμε πάλι με το λάθος δικό μας. Συγχαρητήρια στην Γιάννηνα και έχουμε το καλύτερο. Τα δύο τελευταία παιχνίδια της κάρτας Πανιώνιος ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 είναι αυτά που συμπληρώνουν την πρώτη αγωνιστική που είχε γίνει στις 22 και 23 Αυγούστου. Θυμίζω, τότε είχαμε Άρης Ατρόμητος Αθηνών 1-0, Σκόντα Ξάνθιπας Γιάννενα 1-1, Εργοτέλης Παναθηναϊκός 0-3, Αστέρας Τρίπολης Λάρισα 0-0, Λεβαδιακός Νέα Καβάλα 0-1 και Πανθρακικός Ηρακλής 1-2. Σύνολο τερμάτων 13 σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική. Με ένα μήνα καθυστέρηση διεξάγεται απόψε στο Μαρούσι το ντέρμπι της πρεμιέρας μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Σκόκο κέρδισε την κόντρα από τον Ντουντού. Δοκιμάζει από μακριά να απειλήσει τον Νικοπολίδη. Στο 2 το πρώτο σουτ του παιχνιδιού φεύγει out από τον Νάτσο Σκόκο. Γκερέιρο, ο Καφές, ο Μπλάνκο, ο Νικοπολίδης, σωτήρια. Μαζεύει την μπάλα στο 7. Ξανά εδώ η ευκαιρία, Ζεβλάκοφ και Μπλάνκο. Πάνε μαζί στην μπάλα, πέφτει ο Νικοπολίδης και γλιτώνει τον Ολυμπιακό. Εδώ η μπάλα βρήκε και στο Ζεβλάκοφ και κοιτάξτε, πέφτει ο Νικοπολίδης και σώζει. Και μετά ο Μέλμπεργκ είναι στη φάση. Δεν έχει πρόθεση όμως να γυρίσει την μπάλα στον Νικοπολίδη. Γκερέιρο, αλλάζουν θέσεις παίχτες. Τώρα Γκερέιρο ήρθε αριστερά να κάνει μια επικίνδυνη σέντρα. Παλά φεύγει απευθείας out. Νέμεθ. Με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο κλείνει out. Μπλάνκο. Ο Γκερέιρο έχει το σουτ, δεν το έκανε απευθείας. Στριφογυρίζει, μαζεύει ο Νικοπολίδης. Στο 26. Και εγώ, το Ζαϊρί και τον Τωροσίδη που ψάχνει το σουτ από μακριά. Κόντρα ριμπάλα κάπου, βγήκε στον Ντουντού. Ψηλά πάνω από την εστία του Σάχα στο 27, αυτό το σούτ από τον Βραζιλιάνο. Που σαν θείο δώρο βρήκε την μπάλα μπροστά του. Μπλάνκο απευθεία, στο δοκάρι μπάλα. Δεν απομακρύνεται, ο Σκόκο πιάνει αέρα. Και ο Ζεβλάκοφ που αφήνει στο Ζαϊρί στο 32. Μια λόμπα, ένα σουτ πολύ μακρινό, στον ουρανό έφτασε η μπάλα και κατέβηκε, προσγειώθηκε στο δοκάρι. Σκόκο. Άλλαξε με τον Γκερέιρο, ξανά εκεί ο Μέλμπερκ βγαίνει να καλύψει, γυρίζει ο Σκόκο σταθερά ο Νικοπολίδης. Λεωνάρντο. Σέντρα του Ραούλ Μπράβο. Ο Ντιόγο γυρίζει, ο Λεωνάρντο μπαίνει στη φάση. Ο Μαϊστόροβιτς και τελικά μαζεύει ο Σάχα στο 34. Να ξαναδούμε. Ο Λεωνάρντο που μπαίνει, βάζει αποφασιστικά το πόδι του Χουάν Φραν. Και τελικά ο Σάχα μαζεύει. Στο 38 κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Γκερέιρο. Ξανά κόρνερ. Φωνάζουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Πήγαν στο Δαλούκα, τον έχουν περικυκλώσει. Τραβάνε τα μαλλιά τους. Γκερέιρο στο κόρνερ. Η κεφαλιά, μια δεύτερη από τον Νέμεθ έξω από πολύ κοντινή απόσταση. Εδώ ο Ούγκρος στο 39. Ξανά εδώ η φάση για την οποία προηγουμένως μια μορτήρηση και επαναλαμβάνω στο γύρισμα του Νέμεθ με το κεφάλι. Μπάλα βρίσκει στο χέρι του Μέλμπερκ, γι' αυτό φώναζαν οι παίχτες. Σέντρα εδώ, το Ρωσίδης η κεφαλιά, 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 43. Λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ σε μια αδράνεια της άμυνας της ΑΕΚ. Στη σέντρα του Λεωνάρντο, η κεφαλιά από τον Τωροσίδη, το γκολ για τον Ολυμπιακό στο 43. Γκερέιρο, δοκιμάζει από μακριά, καλό σουτ είναι. Out στο 48. Λεντέσμα. Μαλλιά του προς τα δεξιά για το Ζαϊρί. Είναι με το Χουάν Φραν.
Έβγαλε και τη σέντρα ο Ζαϊρή. Κεφαλιά του Διόγο κοντά στο δοκάρι της εστίας του Σάχα στο 52. Λεωνάρντο. Δεν γύρισε καλά προς τα πίσω. Μπήκε ο Σκόκο. Πάει και ο Ραούλ Μπράβο στη μονομαχία και κερδίζει. Την μπάλα από τον αντίπαλό του τη βγάζει ξανά προς τον Λεωνάρντο. Αυτό σηκώνει με αντίπαλο τον Καφέ. Είναι ψηλά και ο Αραούχο. Χάνει ο Μάκος από τον Τωροσίδη και τρέχει το αν διορθώσει το δικό του λάθος. Ο Τωροσίδης που έμεινε όρθιος, έχει δύο-τρεις αντιπάλους κοντά του. Πλασάρει εντυπωσιακό γκολ. Ένα γκολ όνειρο από τον Τωροσίδη που τα έκανε, τα κάνει όλα απόψε για τους Ερυθρόλευκους. Τον κυνήγησαν τρεις, δεν μπόρεσε να το σταματήσει κανείς. Είδε το Σάχα που έβγαινε από την εστία του και με μια λόμπα πέρασε την μπάλα πάνω από τον goalkeeper της ΑΕΚ για να πετύχει το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 55. Μάκος ξανά. Πέρασε η μπάλα εδώ στην πλάτη του Ζευλάκοφ. Μπαίνει ο Σκόκο μες στην περιοχή. Βγαίνει ο Νικοπολίδης. Το πλασέ είναι έξω στο 58. Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Νάτσο Σκόκο. Γκερέιρο. Σηκώνει για ποιον. Έρχεται ο Αραούχο. Ο Νικοπολίδης βγαίνει και δεν βγαίνει. Τελικά βρήκε την μπάλα και τη βγάζει από την περιοχή του. Τώρα πάει να κάνει και μια τρίπλα. Έχασε από τον Αραούχο που γυρίζει τη σέντρα στην καινή αιστεία. Ο Μπλάνκο πάει για την κεφαλιά και τελικά ο Ζευλάκοφ είναι αυτός που απομακρύνει. Πέρασε η μπάλα από τον Έμεθ. Έρχεται ο Μαντούκα να τη γυρίσει για τον Μπλάνκο. Ευκαιρία. Γκολ για την ΑΕΚ που μειώνει με τον Έμεθ. Στο 65. 1-2. Νέμεθ που μπήκε εδώ, γύρισε πολύ καλά την μπάλα. Ο Μαντούκα δεν προλάβε ο Μπλάνκο. Έβγαλε ο Ραούλ Μπράβο, ήρθε μόνος του όμως ο Ούγκρος και έκανε το 1-2. Διόγο. Μπαλιά για το Ζαϊρή. Φεύγει στην εστία του Σάχα, κάνει και το πλασέ. Μπάλα είναι μακριά από την εστία της ΑΕΚ. Στο 72 φτάσαμε. Φάουλ με τον Ντουντού. Για τον Ολυμπιακό που σηκώνει ψηλά την μπάλα. Ο Ζευλάκοφ στο δοκάρι. Σοφαρίζοντας τα δοκάρια για τον Ολυμπιακό. Νομίζω είχε και η ΑΕΚ δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπλάνκο. Σκόκο. Γκερέιρο. Ο Σκόκο πέφτει. Παίζεται λέει ο Δαλούκας. Εδώ θα δούμε τη φάση προηγουμένως. Με τον Νέμεθ και τον Ζευλάκοφ. Στο 86, συμπληρωμένο στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Γκερέιρο εκτελεί, ο Ντιόγο δεν έδιωξε καλά. Ο Λεωνάρντο γυρίζει στην περιοχή, δεν μπόρεσε ο Μπλάνκο, μπάλα έφυγε έξω. Στολτίδης, μπαλιά για τον Λεωνάρντο, θέλει να αποφύγει τον Αραούχο, ο Ραούλ Μπράβο έξω, ο Ντουντού σε θέση για σούτ, ο Σάχα με τα πόδια θα απομακρύνει. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, θα το τελειώσει το μάτς, καθυστερήσεις με τον Ντουντού και τον Σάχα, πρωταγωνιστή. Χτυπιέται στον πάγκο ο Ζήκο. Η ΑΕΚ έχετε επίθεση εδώ με τον Μαντούκα να δοκιμάζει. Κόρνερ από τον Νικοπολίδη. Γεμίζει ο Αραούχο. Μαϊστόροβιτς πήρε. Ο Παυλής γυρίζει, πέμβαση του Νικοπολίδη. Τέλος τώρα από το Δαλούκα. 2-1 για τον Ολυμπιακό που με αυτή τη νίκη φτάνει τους 10 βαθμούς. Στο πρωτάθλημα είχε 7, είναι δηλαδή 2 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ξέρω ότι δεν μιλάτε για τη διαδικασία και δεν κάνετε σχόλια. Πώς θα έπρεπε σήμερα να γίνει μια εξαίρεση? Υπάρχει μια περίπτωση που η Άκη διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι, η οποία φάση θα μπορούσε να έχει καθορίσει το παιχνίδι και να υπάρχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Αυτό είναι μέσα στη διαδικασία, πρέπει να μιλήσω. Πότε θα σταματήσω να μην μιλήσω, αυτό είναι άλλο. Δεν ξέρω πόσες φορές θα το κάνω, αλλά δεν θέλω. Σας έχω πει ότι η διαδικασία δεν μπορώ να μιλήσω. Δυστυχώς. Γιατί έχω τόσο νεύρα και δεν μπορώ. Και μην με προκαλείτε. Δηλαδή είναι και λάθος κάναμε στα δύο γκολ που μπορούσαμε να φύγουμε εύκολα. Αλλά σε δύο
παιχνίδια που έχουμε παίξει τελευταία, έχουμε κάνει τόσες ευκαιρίες που δεν έχουμε κάνει σε όλο το πρωτάθλημα. Σε όλο το διάστημα που έχουμε κάνει, που είμαι εγώ εδώ. Λέμε έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίζουμε. Ξέρουμε τι. Αυτή η ήττα σημαίνει πόσο είναι δύσκολο και αφύλατος μας και εμάς όλους. Αλλά έχουμε το επόμενο παιχνίδι, το επόμενο δέρμπι, όποιο πρέπει να σκεφτόμαστε αμέσως. Θέλω να πιστεύω ότι οι παίκτες μου, μετά που ήταν αυτοί, θα συνεχίζουν με το ίδιο πάθος και να δουλεύουν και να παίζουν. Αυτή τη μέρα πρέπει να ξεχάσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Είχαμε χθες Λάρισα Παζιάν 1-0, Ολυμπιακός Πανιώνιος 1-0 και Άρης Κόντα Ξάνθη 1-0. Σήμερα Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός 2-1, Εργοτέλης Πανθρακικός 4-0, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0, Νέα Καβάλα Ηρακλής 1-0, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Η σέντρα για το Σκόκο, η κεφαλιά έξω. Στο 9. Ο Γιάχιτς με το κεφάλι, ο Σαλπικίδης έπεσε στην περιοχή και σηκώθηκε την ώρα που ο Σάχα πέφτει και μπλοκάρει. Τενκάδε διαμαρτύρεται στο 12 για πέναλτι. Γιάχιτς προσπαθεί με το σώμα να εμποδίσει τον Σαλπικίδη, ο οποίος εδώ θέλει να σηκωθεί και να συνεχίσει την προσπάθειά του. Ο Σαλπικίδης έμοιαζε πρώτος να πηγαίνει στην μπάλα. Κινήθηκε πιο γρήγορα από τον Γιάχιτς. Κουκουλάκης νομίζω διαφήνει σωστά. Ρότζερ Γκερέιρο. Εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Μαϊστόροβης στην κεφαλιά. Η δεύτερη ψηλά. Στο 14 ο Γιάχιτς. Μαντούκα. Γύρισε ο Βίντρα. Σέντρα χαμηλά του Μαντούκα. Πάει ο Μπλάνκο για την προβολή. Την έκανε ο Σαριέγγι. Κόρνερ. Γύρισε ο Καραγκούνης, έφυγε ο Σκόκο, Σιμάο, Σκόκο, πέρασε στην περιοχή, έξω, Κατσουράνης, την προβολή κόρνερ. Εδώ είναι η σέντρα του Σκόκο, δεν φάνηκε ούτε διαγυμνού οφθαλμού, ούτε τώρα προκύπτει ότι υπάρχει παράβαση, για χέρι δηλαδή του Σιμάο. Άφησε σωστά Κουκουλάκη, συνέχισε ο Σκόκο και εδώ στην προσπάθεια του να διώξει ο Κατσουράνης, λίγο έλειψε να κρεμάσει τον Τζόρβα. Μπλάνκο, Σκόκο, το τακουνάκι στον συμπατριώτη του, ο οποίος κρατάει από την πίεση του Καντέ. Και τελικά έπεσε στην περιοχή και αφήνει ο Κουκουλάκης να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Κατσουράνης έχασε ο Γιαχάγια. Λέτο, ανεβαίνει ο Ζιλμπέρτο. Κράτησε ο Λέτο. Κατσουράνης άφησε γιατί έκανε κίνηση ο Ζιλμπέρτο. Από τις κόντρες ο Σαλπικίδης είναι ο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 48-0-1. Παναθηναϊκός με τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Ωραία του γύρισε ο Κατσουράνης. Πάσα του Λέτο. Κατσουράνης εποφελείται από την κόντρα στο Γιάχιτς και κάνει την πάσα στο Σαλπικίδη. Με το αριστερό νίκησε το Σάχα. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ρότζερ Γκερέιρο. Μαϊστόροβιτς στην κεφαλιά. Το γύρισμα. Κόρνερ. Του Καφέ. Στο 56. Σισε με τον Μαϊστόροβιτς, πλάσαρε, out. Ο Μαντούκα στην περιοχή έκανε το σούτ, ο Τζόρβας έπεσε, δεν ακούμπησε την μπάλα στο 80. Ο Λεωνάρντο Τζόρβας.
Το κυνηγάει τώρα ο Γιάχιτς. Ο Σισε πέρασε στην περιοχή, άνοιξε το κοντρόλ και μπλόκαρε ο Σάχα. Ο Αραούχο έκανε το σούτ ο Τζόρβας. Εκπληκτική επέμβαση στο 92. Δύσκολη επέμβαση ο Τζόρβας. 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός. Τενκάτε πανηγυρίζει το απόλυτο της ομάδας του. Τους 15 βαθμούς με εντυπωσιακό διπλό στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην ΑΕΚ. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι στην έκτη αγωνιστική μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί 20 γκολ και αυτό γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου. Σε σχέση, λοιπόν, σε συμπληρώνω, σε προλαβαίνω με φτωχές άλλες αγωνιστικές και τα 20 είναι μια καλή συντομιδή. Θα ακούσουμε σε λίγο τα σχόλια και των καλεσμένων μας, των σχολιαστών μας και του Κώστα Γαλάνη. Πάμε. Πανθρακικός Άρης λοιπόν 1-1, ΠΑΣ Γιάννα Καβάλα 2-1, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-3, Αστέρας Τρίπολης Εργοτέλης 2-4, Πανιόνιος Ατρόμητος 2-1, πρώτη νίκη του Πανιωνίου στο πρωτάθλημα, ΠΑΟ Κυρακλής 1-0, Σκόντα Ξάνθη ΑΕΚ 1-0 και Παναθηναϊκός Λάρισα 1-0 με γκολ του Βίντρα στην εκπνοή του πρώτου μηχρόνου και ενώ το παιχνίδι βρίσκεται στο 60 λεπτό. Δεν πέρασε τον Αραούχο, Μπλάνκο θα κατεβάσει για τον Μαντούκα. Έχει χώρο για το σούτ, θα το κάνει, είναι καλό, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ξπούρνινγκ, ο οποίος έπεσε πάντως στην πορεία της μπάλας. Η ΑΕΚ βγαίνει στην κόντρα τώρα με τον Μαντούκα, είναι ο Σκόκο που έχει χώρο. Εκεί θα πάει μπάλα και ξανά Γεωργέας έχει χώρο και χρόνο για να κάνει ό,τι θέλει από αριστερά. Η σέντρα είναι στο ύψος του πέναλτι. Ο Μαντούκα θα χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Μπλάνκο θα γυρίσει. Δεύτερη προσπάθεια του Μαντούκα. Το γκολ. Υπάρχει όμως υπόδειξη από τον Κάκο για χέρι του Χέρση, ο οποίος πανηγύρισε. Δεν έχει σκοτήσει μια offside από τον βοηθό. Ξάνθη πάντως βγαίνει μπροστά με τον Λουσιάνο να βγάζει για τον Βασιλακάκη. Ευκαιρία για τους ακρίτες. Λουσιάνο έχει καλό σουτ, θα προσπαθήσει να σκάψει την μπάλα. Εξαιρετικά δύσκολο αυτό που ήθελε να κάνει ο Βραζιλιάνος. Ξανά πολλοίς κόσμος στην περιοχή του Σάχα. Νωρίτερα απομάκρυνται με τις βροχές. Με εξωτερικό φάλτσο εκτέλεση από τον Λουσιάνο. Ευκαιρία για την Σάνθη γκολ με τον Πόη. 1-0 από την κεφαλιά του Στέρμπα. Ο Μάουρο Πόη που χρησιμοποιείται στην κορυφή της επίδεσης από το Ματζουράκι στο απόψινό παιχνίδι θα κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο. Θα ανοίξει το σκόρ για τους γηπεδούχους. Ευθύνη του Σάχα. Κακή εκτίμηση για την πορεία της μπάλας. Πήγε να βγει, κοντοστάθηκε, έχασε την επαφή με την μπάλα. Ήρθε στο δεύτερο δοκάρι και πήρε την κεφαλιά. Και πλέον χωρίς τερματοφύλακα η Ξάνθη θα ανοίξει το σκόρ εδώ στα πηγάδια. 1-0 προηγείται της ΑΕΚ. Τραβιέ το Μαντούκα τώρα στα πλάγια, αυτό που θέλει ο Μπάγεβιτς δηλαδή. Ανοίγεται χώρος έτσι για τον Σκόκο να βγει. Πάσα για τον Χέρση, θα περάσει ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πάσα είναι για τον Μπλάνκο, offside. Ο Χέρση δεν τελείωσε τη φάση μόνος εδώ. Γκερέιρο, διαγώνια για τον Μαντούκα. Θα κατεβάσει αυτό την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Θα πέσει ο Ξπούρνινγκ στη γωνία και θα μπλοκάρει στην κλειστή του γωνία. Μαντούκα θα μπει δυνατά στη φάση. Έχει δίπλα τον Γεωργέα. Θα επιχειρήσει μια σέντρα για τον Μπλάνκο. Κεφαλιά από τον Αργεντινό. Η μπάλα πάνω από την εστία του Ξπούρνινγκ. Και τώρα Εξάνδη ξανά στην κόντρα με τον Φλίσκα. Ο Λουσιάνο έχει τραβηχτεί στα άκρα για να πάρει την μπάλα. Θα τον δει ο Φλίσκα και θα την πετάξει. Και απέναντι έχει πολύ χώρο Εξάνδη με τον Βασιλακάκη. Θα γίνει σέντρα, μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την Ξάνθη για το 2-0 με το Φλίσκα. Γεωργέας. Πάσα για τον Μαντούκα, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κόρνερ, πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Τζάγκη. Τα Ιντερ θα βγάλει για τον Πόη που δεν είναι offside και τρέχει τώρα ο Άρσε να τον καλύψει. Δεν έχει στήριγμα ο Πόη μες στην περιοχή, θα αναγκαστεί να σουτάρει στην κλειστή γωνία του Σάχα. Η μπάλα πρέπει να βρήκε και στο δοκάρι και έφυγε εκτός κόρνερ αφού πρώτα βρήκε στα χέρια του αργεντινού goalkeeper της ΑΕΚ. Μαντούκα τη σέντρα. Το σούτ από τον Αραούχο. Μία ακόμα κεφαλιά από τον Ταχτσίδη. Ο Μπλάνκο ευκαιρία. Ο Φίλινγκ λέει όχι. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο στο 71.
Λεωνάρδο θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα από το τείχος και να τη στείλει στην αιστεία του Σπούρνινγκ. Παίρνουμε τη διάμετρα φορά. Εκτελεί πολύ καλή εκτέλεση λίγο πάνω από το δοκάρι του Μίχαελ Σπούρνινγκ, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Σκόκο. Θα περάσει, η σέντρα είναι καλή. Πέφτει ο Μπλάνκο, η κεφαλιά. Out. Κοιτάζει ο Κάκος τον βοηθό να δει αν υπάρχει πέναλτι. Έπεσε και ο Λεωνάρντο πάνω στη φάση στη συνέχεια. Ξάνθη μπροστά με τον Πόη, έχει βγει και ο Βασιλακάκης, έχει αφήσει την άμυνά του. Ξανά για τον Πόη, συνεργάστηκαν οι δυο τους. Κρατάει ο Αργεντινός, θα μπει στην περιοχή, ευκαιρία για την Ξάνθη να την φάσει. Ο Φλίσκας. Θα γυρίσει για τον Μαϊστόροβιτ με τη μία, θα σκάψει για τον Ιορντάκη, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Είναι πιο ψάσιμο στην μπάλα. Είναι πιο ψάσιμο. Σκόκο για τον Ταχτσίδη. Λεωνάρντο θέλει να περάσει. Κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Μπλάνκο. Αφήνει ο βοηθός, ο Μπλάνκο θα σου στάλει. Ο Σπούρνινγκ, εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ. Ο Λεωνάρντο όπως από τον Κοστούλα να φύγει μπάλα, κοιτάζει το ρολόι του ο Κάκος και θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Η Ξάνθη μετά από 10 χρόνια θα καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ. Τελευταία φορά ήταν τον Ιανουάριο του 1999 και τότε συμπτωματικά με τον Γιάννη Ματζουράκη στον πάγκο της. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους σας πρώτα απ' όλα. Δεν έχω. Δεν είμαι σε τέτοια κατάσταση. Είμαι και στενοχωρημένο. Έχω και νεύρα πολλά, αλλά δεν μπορώ να συμμετέχω στο παιχνίδι τίποτα. Γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίζω ορισμένα πράγματα που έχουν συμβεί μέσα στο παιχνίδι και να συζητάω ανέτα μαζί σας. Θα κάνω ανάλυση μία. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Αυτό μόνο που δεν ήθελα να κάνω. Να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς που έχουν έρθει να μας δουν σήμερα και να περιμένουν από εμάς τη νίκη. Από τους φίλους τους και άλλους που μας παρακολουθούσαν στην τηλεόραση, στη συγχαρητήρια στη Ξάνθη. Κοτέλης Άρης 0-0, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 3-0, ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα 2-0, 5 τέρματα το Σάββατο και άλλα 16 σήμερα Κυριακή. Ατρόμητος Αθηνών Λεβαδιακός 3-0, Λάρισας Κόντα Ξάνθη 2-0, Ηρακλής Πανιώνιος 0-2, Νέα Καβάλα Παναθηναϊκός 2-2. ΑΕΚ Πανθρακικός πριν από λίγο 3-2, σύνολο 21 τερμάτων, δεν είναι η καλύτερη επίδοση, αλλά... Εδώ η κόκκινη κάρτα στη βία και στο ρατσισμό, το μήνυμα από την Super League αυτήν την αγωνιστική για τους Έλληνες φιλάθλους, λίγο πριν την έναρξη και από τους παίκτες το ίδιο, βεβαίως το πανό και οι κόκκινες κάρτες από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ενώ η ΑΕΚ με τον Μπλάνκο έχει την ευκαιρία εδώ να πιέσει για γκολ και να φτάσει σε μια θέση βολής εκεί ο Αργεντίνος στο 4ο λεπτό που ψάχνει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Σκόκο. Περιμένει ο Μπλάνκο από την άλλη πλευρά. Ανεβαίνει και ο Ταχτσίδης. Ο Σκόκο από τα πλάγια. Έχει την ευκαιρία σουτάρει. Πλασέ. Επέμβαση από τον Ρόκα στο 10. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Δεύτερη στο παιχνίδι. Προσωπική ενέργεια. Γυρίζει πίσω ο Γιάχιτς με τη μία, ωραία παλιά για τον Σκόκο. Έχει καλές προϋποθέσεις τώρα η ΑΕΚ. Ο Σκόκο με φάλτσο, οι κόντρες. Επιμένει επέμβαση του Ρόκα στο 20 λεπτό. Δεν έχει καλό ρυθμό εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι. Άλλωστε γενικά δεν έχει και κάποιον εκρηκτικό ρυθμό το μάτσο τώρα. Αλλά τουλάχιστον είχε και κάποιες καλές στιγμές στην προσπάθεια της ΑΕΚ να βγει μπροστά. Τώρα ο Πανθρακικός είναι που έχει βγει μπροστά. Έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και το κάνει. Ο Μπετί Μπουβάλ κάνει το 0-1 στο 26 και παγώνει το Ολυμπιακό στάδιο. Πανηγυρίζουν έξαλλα στον πάγκο για την ομάδα της Κομωτινής. Κοιτάξτε πώς αποφεύγει το Μαϊστόροβιτς ο Μπουβάλ και νικάει το Σάχα. Στο 26 το 0-1. Το πλασέ με τα αριστερό. 28 λεπτό ο Σκόκο. Η ΑΕΚ καλεί την αντιδράση τώρα στον κόλ που δέχτηκε και αντιδράει αμέσως. Και ο παίκτης που έχασε νωρίτερα τον Μπουβάλ, ο Μαϊστόροβιτς, παίρνει και μια προσωπική ρεβάνς καθώς σκοράρει αυτός και κάνει το 1-1 αμέσως μετά τον γκολ που δέχτηκε η ομάδα του. Στο 28 η απάντηση της ΑΕΚ με το Μαϊστόροβιτς εδώ να νικάει το Ρόκα. Ξανά η κεφαλιά του Σουηδού.
κίνησή του προς τους οπαδούς της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με το Σκόκο, το γύρισμά του επικίνδυνο διώχνει ο Ρόκα. Σκόκο, καταπληκτική ενέργεια, φεύγει από τον αντίπαλο, του γυρίζει. Εκεί διώχνει ο Εγκαπή. Έφυγε από τον Αργυρίου, ο Σκόκο συνέχεια να σούτ στα χέρια του Ρόκα. Στο 37. Ραούχο με το αριστερό, η σέντρα και το ταξίδι και αυτό γκολ. 2-1 στο 39, ότι δεν μπόρεσαν νωρίτερα οι παίκτες ΣΑΚ να κάνουν, το κάνει ο Τζόκιτς. Βλέπετε τον Σέρβο. 2-1 με το αυτογκόλ του Τζόκιτς. Με πολύ δύναμη μάλιστα έστειλε την μπάλα προς την εστία. Ενώ περίμενε ο Ταχτσίδης από τη σέντρα του Αραούχο, τον διευκόλυνε ο αντίπαλός του. Καζάκης με τη μία θέλει να ανοίξει δεξιά για τον Μπουβάλ. Γρήγορα το γύρισμα στην αγκαλιά του Σάχα στο 47. Καράμπελας, υπέροχη ενέργεια από τον Σκόκο και δεν είναι η πρώτη στο παιχνίδι. Το σούτ, ο Ρόκα είναι εκεί. Στο 4ο λεπτό της επανάληψης. Ο Καφές για το ταξίδι. Κάνει το σούτ, out. Βρήκε την μπάλα ο Ρόκα στο 50. Κόρνερ. Μπουβάλ έχει έρθει αριστερά. Απελευθερώθηκε από τον Αραούχο, βρήκε τον Φαγιάρδο. Πορτογάλο στο σουτ, δεν άσχημο. Κόρνερ από το Σάχα στο 55. Σε λίγο δύο αλλαγές για το Πανθρακικό. Σκόκο κατεβάζει. Το σουτ δυνατό, γκολ. Ωραίο γκολ. Προσωπική ενέργεια και δικαίωση και για άλλες επιλογές που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ο πιο ποιοτικός παίκτης στην εντεκάδα της ΑΕΚ. Που και στο πρώτο μέρος πολλές φορές συνέκλεινε τα αριστερά, έφερνε με το δεξί για να δοκιμάσει ούτρο στην εστία, δεν είχε δικαιωθεί, τώρα δικαιώνεται, νικάει το Ρόκα 3-1. Σκόκο πήρε από τον Λεωνάρντο, να ο Βραζιλιάνος που μπαίνει στην περιοχή, υπέροχη προσωπική ενέργεια Μπλάνκο και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σκοράρει ο ίδιος, προσπαθεί στη συνέχεια ο Γκερέιρο. Ο Ρόκα ήταν εκεί στο 64. Παλιά τον Διαλό για τον Ρομπέρ, οι δύο αλλαγές. Περνάει υπέροχα Ρομπέρ από τον Αραούχο. Από πλάγι ασκοράρει, εκπληκτικό γκολ. Περνάει μπάλα από τη δεξιά γωνία του Σάχα στο 67. Και χειροκροτούν θερμά οι οπαδοί της ΑΕΚ αυτό το γκολ από τον Ρομπέρ στο 67, το 3-2. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κοιτάξτε από πού πέρασε την μπάλα. Εδώ. 5 γκολ στο παιχνίδι. Το ωραιότερο σίγουρα του παιχνιδιού είναι αυτό που θα ξαναδούμε. Από την αλλαγή του Καρτιέ, το Ρομπέρ. Η μπάλα προς την εστία. Δύσκολα ο Σάχα βγάζει σε κόρνερ από την εκτέλεση του υπέροχου Μπερτράν Ρομπέρ. Κεφαλιά, δοκάρι για το Πανθρακικό που βρέθηκε κοντά στο 3-3 σε αυτή τη φάση με το Μίτου στο 78. Να η παλιά για τον Μπλάνκο, αυτή τη φορά έχει το τέτα-τέτ για να κάνει το 4-2 και ούτε τώρα το καταφέρνει στο 85. Πέταξε την μπάλα προς την εστία ενώ είχε βγει ο Ρόκα μακριά από τα δοκάρια του και στη συνέχεια κυνήγησε καθώς έβλεπε τα φάλτσα να μην τον ευνοούν. Δεν πρόλαβε να κάνει μια δεύτερη κίνηση εκεί. Προς την εστία ο Μπουβάλ και άλλο δοκάρι για το Πανθρακικό με αυτή τη βολίδα του Γάλλου και άλλο σουτ out σε αυτές τις εκπληκτικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων στο 86. Άγριες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της ΑΕΚ παρά τη νίκη με 3-2, καθώς βεβαίως με την εικόνα παρουσίαση ΑΕΚ στο δεύτερο μήχρονο μόνο τη νίκη κρατάει. Δεν νομίζω ότι όλους παίκτες. Πιστεύω ότι με αυτό που κάνανε στα τελευταία, πώς να γιουχάρανε το. Είναι κάποιο άλλο λόγο. Δεν πιστεύω, επειδή η ομάδα σήμερα έπαιξε καλά και αρχίζαμε καλά. Αυτό που μας έλειπε, έλειπε γκολ. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε αν είναι αντίπαλος μας Ανθρακικός. Και όποιος άλλος να είναι. Πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε μετά από τρεις ήττες πάλι. Η ψυχολογία αλλάζει, έχουμε και κάποιο άγχος. Πρέπει να παίζουμε και πρέπει να έχουμε καλή απόδοση και να κερδίζουμε. Δεν είναι εύκολα.
ήμασταν πίσω από το σκορ 1-0. Ισοφαρίσαμε και το δεύτερο γκολ και το τρίτο. Είχαμε 15 ευκαιρίες. Και στο τέλος 15 λεπτά που και η δύναμη μας έλειψε και η ψυχολογία λίγο. Και κάναμε λάθη. Είναι αυτό το διάστημα που δεν μ' αρέσει και δεν πήραμε σωστή αντίδραση. Γιατί δεν το λες ότι ΑΕΚ είχε το καλύτερο πρόσωπο από πρώτο λεπτό μέχρι 70-75. Και έπρεπε, χάσαμε αυτά που σου λέω ευκαιρίες. Και τώρα θέλω να με προβληματίζει 15-17 λεπτά που ξέρω τι είναι. Δεν με προβληματίζει. Και Αντίπολος που ήταν καλύτερο που δεν έχει τι να χάσει, είτε στην Αθήνα, παίζει με την ΑΕΚ. Έχει απουσίες. Τι έχει να φοβάται. Τι μπορεί να χάσει. Τίποτα. Ελεύθερα παίζει. Ψυχολογία ήταν στο δική του πλευρά σήμερα. Και ό,τι να είναι και όποιος δεν έχει βάλει εσένα, θα έπαιξε εσύ καλά. Το καταλαβαίνεις. Τρίπολης, Ατρόμητος Αθηνών 1-2, Ολυμπιακός Εργοτέλης 2-1 και Πανιώνιος Παζιάννα 3-1 χθες Σάββατο. Λεβαδιακός Ηρακλής 1-0, Πανθρακικός Λάρισα 1-3, Άρης ΑΕΚ 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1 και Σκόντα Ξάνθη Νέα Καβάλα 2-1 σήμερα Κυριακή 20. Που επιμένει τώρα με τον Πίτου Γκαρσία, η κεφαλιά, κόρνερ από τον Σάκα, εκπληκτική επέμβαση στην κεφαλιά του Κάμπορα. Ο Καφές προσπαθεί να διώξει, ο Ναυτής ζητάει χέρι του Ενσαλίβα, ο Φερνάντες για τον Αμπρέο, καθώς συνεχίζεται η φάση, γυρίζει ο Σάκα, κόρνερ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη στο 5ο λεπτό. Παίκτες του Άρη διαμαρτύρονται για χέρι εδώ του Ενσαλίβα και έχουν δίκιο. Κεφαλιά από τον Αυτή, γκολ από τον Αμπρέου, 1-0 στο 6ο μόλις λεπτό του παιχνιδιού και ύστερα από δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τον Άρη στο 4ο και στο 5ο λεπτό έρχεται ο Αμπρέου για να σκοράρει σε αυτό το ιδανικό, το καταιγιστικό ξεκίνημα για τον Άρη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Και βλέπετε ξανά από την εκτέλεση του κόρνερ για την πρώτη κεφαλιά από τον Αυτή. Αφύλακτος ο Αμπρέου. Είναι πολύ εύκολο για έναν σκόρερ σαν αυτόν να εκμεταλλευτεί εκεί την ευκαιρία και να πετύχει τον γκολ για να κάνει το 1-0. Καφές για τον Χέρση και αυτός για τον Αραούχο. Τον έχασαν οι παίκτες του Άρη. Η σέντρα, ο Σιφάκης διώκνει. Και ενώ κινούνταν ο Νέμετς στην πορεία της μπάλας. Συνεχίζει ΑΕΚ με τον Σκόκο, ο Ενσαλίβα, η προβολή εκεί από τον Κουλουχέρη. Το φάουλ για τον Άρη, κεφαλιά του Κάμπορα, out. Βάζει τώρα με τον Αυτή και τον Κάλβο. Η σέντρα του Κάλβο, η απόκρουση από τον Μαϊστόροβιτς, μπάλα πηγαίνει στον Αυτή. Αυτός ψάχνει και βρίσκει τον Γκαρσία σε καλή θέση, ευκαιρία, κόρνερ από το Σάκα στο 44. Κουλουχέρη σκόβει. Να σούτι, έρχεται να μπει στη φάση, δυνατό το σούτ, γκολ 1-1 από τον Σκόκο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Όπως ο Άρης σκόραρε στο πρώτο ημιχρόνο, στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου, έτσι απαντάει και η ΑΕΚ με ένα γκολ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με σκόρερ τον Σκόκο. Σκόκο. Νέο δυνατό σούτ, επέμβαση από τον Σιφάκη σε κόρνερ. Ο Άρης που δείχνει να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην άμυνά του στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Σκόκο εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Καφέ στο δοκάρι από τον Μπλάνκο. Να τη επανάληψη, κεφαλιά από τον Καφέ και βάζει εκεί το πόδι του, στέλνει την μπάλα στο δοκάρι ο Μπλάνκο. Κάλβο. Για τον Αμπρέου, η κεφαλιά πάσα για τον Γκαρσία, το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Κάλβο, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική ενέργεια, το δυνατό σουτ όμως καταλήγει στα χέρια του Σάχα. Ναυτή για τον Αμπρέου. Έχασε από την παρέμβαση του Μαϊστόροβιτς. Καφές που δίνει για τον Νέμεθ και αυτός φεύγει πολύ γρήγορα. Έχει να καλύψει ο Κουλουχέρης, ο Νέμεθ μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ, μπλοκάρει ο Σιφάκης. Ο Σκόκο, χωρίς πίεση,
Τώρα πηγαίνει κοντά του ο Νασούτη, κρατάει ο Σκόκο, δίνει στο Λεωνάρντο το shoot out στο 66. Το φάουλ εκτελείται από τον Λεωνάρντο, η απόκρουση του Σιφάκη, κόντρες, η μπάλα δεν απομακρύνεται και τελικά χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ από τον Νέμεθ. Η ΑΕΚ είχε την δυνατότητα να σκοράρει, εδώ βλέπετε και πάλι πως ξεκινάει η φάση με τον Λεωνάρντο, με τον Νέμεθ και εδώ την τελευταία κόντρα από τον Νέμεθ. Κόκε στην επιθετική προσπάθεια του Άρη. Πάσα για τον Κάλβο. Σέντρα του Ισπανού, Αμπρέου, out. Καλή στιγμή για τον Άρη στο 80. Σκόκο, έκοψε ο Φερνάντες. Άλλη μία ενέργεια, Μουνταρίο Φερνάντες, ο οποίος θα δει κίτρινη κάρτα και είναι η δεύτερη για το χτύπημα στον Μαντούκα. Μουνταρίο Φερνάντες που αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ κερδίζει το φάουλ από τον Μαντούκα και εδώ τον χτυπάει με το δεξί του χέρι. Το είδε ο Παπασταμάτης στο λαιμό. Δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Φερνάντες που αποβάλλεται. Τέιλι, λάθος. Αβίαστο κιόλας, χωρίς να πιέζεται. Πάσα για τον Νέμεθ που υποδεικνύεται σε θέση offside. Εδώ ξανά η φάση του offside. Έχω την εντύπωση ότι καλύπτει τον Νέμεθ. Λεωνάρντο εκτελεί. Το σουτ στην κίνηση, out από το Σκόκο. Ξανά Λεωνάρντο. Ο Ντέιλι βάζει το πόδι του, ο Σιφάκης δεν ευκαιριάζεται σε αυτό το σουτ, μπλοκάρει την μπάλα. Ο ναυτή για τον Ντέιλι, ο Παπασταμάτης βάζει τη σφυρίχτρα, το στόμα και σφυρίζει, Άρης ΑΕΚ, 1-1. Είχαμε ένα γκολ από αρχή που μας γύρισε πίσω. Δεν μπορούσαμε για ένα διάστημα 15 λεπτά να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Σε δεύτερο επίκρονο πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι. Αυτά που μας έλειπε είναι γκολ. Είχαμε ευκαιρίες, όποιες δεν μεζητήκαμε και κάποια στιγμή που βρήκα γραμμή δεχτούμε εμείς γκολ. Συμπληρώνεται σήμερα 600 παιχνίδια σε πάγκους ομάδων στην πρώτη εθνική. Πώς νιώθετε για αυτό το επίτευγμα, γιατί στο πρώτο σου τα καταφέρνει. 600 μάτς στην πρώτη εθνική είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Εντάξει, είμαι περήφανος σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Για όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, πραγματικά προσπαθούσα να κάνω δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα, όπου να ήμουνα, με όποιον ήμουνα. Εκεί που τέταρα να τονίζω, προσπαθούσα και με παίκτες να έχω συνεργασία όσο μπορώ καλύτερη, να βοηθήσω εκεί που μπορούσα. Το τριήμερο των εκπλήξεων στο κύπελο ολοκληρώθηκε με την νίκη του Θρασίβουλου επί της ΑΕΚ στο γήπεδο της Φυλής. Οι γηπεδούχοι που έχασαν την πρώτη ευκαιρία με τον Χατζιπαντελίδη να μην μπορεί να νικήσει τον Σάχα. Στη συνέχεια η Ένωση ήταν αυτή που πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, η κεφαλιά out από τον Μαϊστόροβιτς. Στη συνέχεια η μεγάλη φάση με τον Ταχτσίδη να βρίσκει κάθετα τον Μπλάνκο, αλλά ο Αργεντινός με χλιαρό σουτ θα νικηθεί από τον Μπαρτζόκα. Αντεπίθεση ουσιαστικά στο ίδιο λεπτό από τους πράσινους, το σουτ από τον Κατσίκη, δυνατό έξω από την περιοχή, ο Σάχα σε κόρνερ. 34ο λεπτό η κεφαλιά. Ο Ταχτσίδης, αλλά θα νικηθεί και αυτός από τον Μπαρτζόκα, κορυφαίος του Θρασίβουλου στο μάτς. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο δοκάρι για την ΑΕΚ με το σουτ του Μπλάνκο από τα 25 μέτρα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Θρασίβουλου στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήρθε από την κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς προς τα πίσω. Παραλίγο αυτόν τον γκολ από τον Σουηδό, ο Σάχα έδιωξε. 78ο λεπτό. Η Ένωση αναπτύσσεται από δεξιά. Ωραίο σουτ του Παυλή στο δοκάρι. Περάσαμε στην ημίωρη παράταση, έβγαλε τη σέντρα ο Γεωργίας, πάλι ο Μπλάνκος στην κεφαλιά και πάλι ο Μπαρτζόκας του λέει όχι, χαρακτηριστική η έκφραση του προσώπου του Αργεντινού. Και στο 104 ο Καραμαλίκης που είχε περάσει σαν αλλαγή ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε τον γκολ που καθόρισε την μοίρα του παιχνιδιού. 1-0 ο Θρασίβουλος, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, μεγάλη έκπληξη, άλλη μία στους 32 του κυπέλου, πέρασε ο Θρασίβουλος εκτός η ΑΕΚ. Λάρης Άρης 2-2. ΠΑΟΚ κοντά Ξάνθη 1-0. Ατρόμητος Αθηνών Ολυμπιακός 0-1. Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης 1-0. Νέα Καβάλα Πανθρακικός 3-0. Παζιάννα Λεβαδιακός 1-1. Εργοτέλης ΑΕΚ 2-2. Και Παναθηναϊκός Πανιόνιος 2-1.
για τους παίκτες του Κοτέλη. Έχουμε εδώ την ευκαιρία με τον Τσεσνάουσκης που προσπάθησε να πάρει την μπάλα από τον Καράμπελα. Φραγκουλάκης με τη μία για τον Τσεσνάουσκης. Ο Λιθουανός καυτή παλιά κάνει προς την εστία. Ήταν σαν σεντρασούτ εδώ. Ο Σάχα στο 10ο ακριβώς λεπτό βγάζει σε κόρνερ. Η σέντρα του Σίλβα Τζούνιορ περνάει από όλους. Βερπακόσκι στην κεφαλιά. Μαζεύει ο Σάχα στο 14. Εδώ με θετικό στο Εργοτέλη. Κεφαλιά του Νέμεθ. Κυνηγάει τη φάση ο Σκόκο. Νάπου η ΑΕΚ με το Μαντούκα φτάνει κοντά στο γκολ. Χάνει ο Βραζιλιάνος την ευκαιρία στο 19ο λεπτό. Η σέντρα του Καράμπελα. Κεφαλιά και το γκολ. 0-1 με αυτό το φοβερό άλμα και το γκολ ενώ υπάρχει τραυματισμός. Και τρέχει ο Καλόπρος να δει τι συμβαίνει. Ο Μαντούκα είναι που σκοράρει από τη σέντρα του Καράμπελα. Να ο Βραζιλιάνος που σκοράρει και τραυματίζεται όμως. Να η ΑΕΚ με τον Μπλάνκο να κάνει ένα σούτ στο 35 να στέλνει την μπάλα out. Γύρω-γύρω ο Εργοτέλης για να βρει ένα κενό χώρο. Φτάνει μπάλα στο Ρωμάνο. Λεάλ στην περιοχή πέφτει πέναλτι. Σφύριμα του Καλόπουλου στο 42. Κερδίζει πέναλτι, εδώ πέφτει ο Καφές πάνω, το βρίσκεινε. Καθαρό πέναλτι. Σίλβα Τζούνιορ απέναντι από τον Σάχα. Το 0-1 στο Παγκρίτιο. Και αποκρούει ο Σάχα και το 0-1 παραμένει. Πάρα πολύ ωραία επέμβαση από τον Αργεντίνο. Πέπε στη δεξιά του πλευρά και χάνει την ευκαιρία στο 43. Ο Εργοτέλης να σοφαρίσει. Καράμπελα στη σέντρα. Βγαίνει ο Μπλάνκο πίσω από την άμυνα του Εργοτέλη. Από τον Σασιασβίλη που τον έχασε. Και στο 45 χάνει την ευκαιρία. Αραούχο έξω. Μπλάνκο. Λιαρό, out. Μπλάνκο, Νέμεθ με τη μία. Καταπληκτική πάσα, ευκαιρία με τον Καράμπελα. Χαμένη για την ομάδα της ΑΕΚ στο 48. Ο Λεάλ στην μπάλα. Ο Σίλβαν Τζούνιορ επίσης. Ο Ρουγανός με φάλτσο. Η μπάλα στα δίκτυα. Εντυπωσιακό γκολ και το 1-1 από τον Ρουγανό. Είχε κερδίσει το πέναλτι στο πρώτο μήχρονο. Δεν το μετέτρεψε γκολ ο Σίλβα Τζούνιορ. Ο ίδιος τώρα τη σοφαρίζει. Νέμεθ. Φώναξαν για φάουλο. Νέμεθ είχε βάλει το σώμα. Η πάσα για τον Σκόκο που άνοιξε την μπάλα και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ήταν μόνος του. Νέμεθ. Βλέπει την κίνηση του Σκόκο. Του δίνει την μπάλα. Με φάλτσο Σκόκο out. Ωραία η ενέργεια. Με το δεξί από τον Αργεντίνο στο 55. Μπέτο. Μαϊστόροβιτς. Περνάει μπάλα από τον Σασιασβίλη σε θέση offside τον Έμεθ. Για να δούμε. Εδώ πράγματι. Έχει λάθος ο υπόπτης. Καθαρά από αντίπαλο πάει μπάλα. Ο Νέμεθ περνάει, σπρώχνεται, υπάρχει νομίζω εδώ φάση με τον Κορδοδούρη, πρέπει να τη δούμε στο 60 και φέρνει να έχει δίκιο ο Μπάγεβης που διαμαρτύρεται. Ενώ ο Εργοτέλης επιμένει, το γύρισμα κοντά στο δεύτερο γκολ Εργοτέλης που δεν έρχεται ενώ έχει εξοδετερωθεί ο Σάχα από τη σέντρα του Λεάλ. Ο Βερπακόφσκης δεν μπόρεσε να πλασάρει. Μαντούπκα με το αριστερό. Βγαίνει Δασκαλάκης, δεν ήλεξε τη φάση. Ο Ελσαλίβα έξυπνα προς την εστία. Κόρνερ από την παρέμβαση του Φραγκουλάκη στο 67. Άφησε ο Βερπακόφσκης για τον Ρωμάνο. Παλιά για τον Λεάλ. Ο Εργοτέλης μπροστά. Η κίνηση του Ρουγουανού. Εκπληκτικό γκολ. Φοβερό γκολ του Λεάλ. Το τέταρτο δικό του στο πρωτάθλημα. Το δεύτερο σημερινό. Προηγείται ο Εργοτέλης στο 71. Ενώ ο Σκόκο που μετά την ευκαιρία που έχασε δεν έχει φανεί στο μάτς. Η σέντρα από τον Χέρση, κεφαλιά, out, μεγάλη ευκαιρία με τον Μπλάνκο για μία ακόμη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Μπλάνκο με τον Κορδονούρη κοντά του, η σέντρα του έξυπνη, ενέργεια, καθώς ακολουθούσε και ο Σκόκο. Παίρνει την μπάλα, πέφτει, σφύριγμα του Καλόπουλου, πέναλτι για την ΑΕΚ στο 82. Με το αριστερό πόδι ο Ρουμπάκης, νομίζω πιο καθαρή φάση ήταν του Νέμεθ, όπου εκεί ο διαιτητής δεν έδωσε καθαρό πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, παρά αυτή. Η ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία στο 83. Και η μπάλα στα δίχτυα, το δεύτερο γκολ του Μπλάνκο στο πρωτάθλημα, το 2-2 για την ΑΕΚ.
εδώ με το πέναλτι του Μπλάνκο που βρίσκει δίχτυα από το σημείο του πέναλτι. Δεύτερο γκολ του μετά το μάτς με τον Ατρόμητο. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία εδώ με τον Παυλή. Πέφτει, μαζεύει ο Δασκαλάκης στο πλασέ του Παυλή στο 88. Τέλος του αγώνα 2-2 στο Παγκρίτιο. Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, πιστεύω, από δύο πλευράς. Τα έλεγα ιδιαίτερα από δική μας πλευρά. Είχαμε προβλήμα τα πρώτα 15-20 λεπτά, 10 έτσι. Αλλά μετά πιστεύω ότι ήμασταν αυτοί εμείς που είχαμε ευκαιρίες, που χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Αυτό είναι το παιχνίδι που μπορούσαμε, πιστεύω, και στο πρώτο μήχρο να έχουμε ένα σκορ. Ήταν ανοιχτό παιχνίδι. Δεχτήκαμε, πιστεύω, πολύ εύκολα γκολ. Με ευκαιρίες μπορούσαμε να κερδίζουμε, αλλά μετά στο τέλος που χάναμε 2-1, ισοφορήσαμε. Και πάλι είχαμε δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες που μπορούσαμε να κερδίζουμε. Αλλά τέλος πάντων, το τέλος, θα έλεγα έτσι, είναι δίκαιο. Πώς σχολιάζετε λίγο τα συνθήματα στο πρόσωπό σας? Εσείς θα το κάνετε. Άρης Νέα Καβάλα 0-0, Ολυμπιακός Ηρακλής 1-1 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ 1-2 τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου. Ατρόμητος Αθηνών Εργοτέλης 0-0, Σκόντα Ξάνθη Πανιώνιος 1-2, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΣ Γιάννενα 3-0, η μοναδική νίκη γηπεδούχα αυτή την αγωνιστική, και Λεβαδιακός Πανιώνιος 0-2. Και όπως είπαμε, αύριο η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 5 παρατέταρτο με τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λάρισα. Ο Μπλάνκο έφερε την μπάλα στο αριστερό, ωραίο σουτ, πρώτο στο 11. Εκτελεί ο Γκουστάβο Μαντούκα. Μπροστά Γκέντσογλου, Μαϊστόροβιτς, όπως συνήθως συμβαίνει με τους δύο κεντρικούς στα στημένα. Να, η κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς, 1-0. Ο Σουηδός δίνει τη λύση στο 18 για την ΑΕΚ. Τρίτο γκολ στη σεζόν, έβαλε και το νικητήριο στην άλλη εστία με αντίπαλο την Μπενφίκα για το Europa League. Ιγκλέσιας, καλυπτόμενος ο Αμπουχατζήρα, πλασάρι out. Πίεση της ΑΕΚ δυσκολεύει τον Νταμπίζα στην πρώτη πάσα στον κλεισμένο από τον Καφέ Ιγκλέσιας. Έγινε το λάθος, ο Σκόκο διορθώνει ο Αργεντινός αμυντικός μέσος της ΑΕΛ. Ο Καφέ ο Μπλάνκο έχει την ευκαιρία για το 2-0 και πλασάρι στο Μάλαρς. Χέρση με το Μελίσι εκτός περιοχής. Η σέντρα για τον Μπλάνκο, το σουτ δοκάρι. Και μπλοκάρει ο Μάλαρς στην κεφαλιά του Κατσιαρού στο 37. Ο Βενετίδης, τώρα βγαίνει ο Αραούχο. Η σέντρα κοντράρει και πάει στον Ντουμέρ Μετίν. Ωραίο αριστερό, 1-1. Η απάντηση του Τούρκου στο 45. Κάνει ωραία το κοντρόλ και το αριστερό. Στη γωνία του Σάχα. Για Χάγια, έκανε τη σέντρα για τον Μπλάνκο, κεφαλιά, η κόντρα, ο Χέρση γύρισε, πλάσαρε out. Νέμετ, πέναλτι. Το δίνει ο Παμπορίδης, το κάνει ο Μπουκουβάλας και παίρνει κίτρινη κάρτα. Υπάρχει πέναλτι στο μπάσιμο του Σκόκο, η προβολή του Μπουκουβάλα στα πόδια του Αργεντινού. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία στο 49 να πάει στο 2-1. Και είναι απέναντι στο Μάλαρς για το 2-1. Προηγείται η ΑΕΚ. Σκοράρει για δεύτερο στη σειρά 90 λεπτό Ισμαήλ Μπλάνκο. Γιέντσογλου. Πολύ έξυπνη πάσα για τον Σκόκο. Σέντρα χαμηλά, το πλασέ έξω. Εκτελεί ο Μαντούκα, η κεφαλιά, 3-1, Νέμετ. Η αλλαγή του Μπάγεβιτς. Απειλεί για δεύτερη φορά και σκοράρει. Προειδοποίησε στο 60, ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 3-1 για τις φωνές του Μάλαρς στους αμυντικούς του. Δύο γκολ η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
και τρίτο του Κρίστιαν Νέμετ στη Super League. Γκερέιρο, Μαντούκα, δοκάρι και μπλοκάρι ο Μάλαρς στο 93. Από πρώτα ότι θέλαμε να νίκει σήμερα πάρα πολύ. Μας χρειάστηκε. Δεν ήταν εύκολο να μπεις μέσα στο παιχνίδι μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάποιο, όχι τρακ, αλλά πίεση είχαν παίξει. Αυτό φάνηκε και μέσα στο παιχνίδι. Στο πιο γυρότερο σημείο δεχτήκαμε γκόλ, εισαφαρίσαμε και πάλι ήμασταν στο ίδιο σημείο. Ευτυχώς στο μίχρονο έχουμε αλλάξει ορισμένα πράγματα, έχουμε και πει και οι παίκτες το κάναμε το καλύτερο τρόπο. Και γκολ που δεχτήκαμε δεύτερο και το τρίτο ήταν το καλύτερο σημείο μέσα στο παιχνίδι. Να συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια για την νύχτα. Νέα Καβάλα ΑΕΚ 2-1. Σκόντα Ξάνθη Λεβαδιακός 1-0 και Παζιάννη Ολυμπιακός 2-2. Και σήμερα Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών 2-2. Πανιώνιος Πανθρακικός 3-1. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 1-1. ΠΑΟ Κάρης πριν από λίγο 4-1. Και όπως σας είπα, Εργοτέλης Λάρης, αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου. Τα παιχνίδια της μοίρας έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους. Ο 19χρονος επιθετικός Απόστολος Γιάννου, που αν η ομάδα του δεν είχε τόσες απουσίες, ίσως να μην ήταν ούτε στην αποστολή της ομάδας, μπήκε στο παιχνίδι στο 79 στη θέση του Ιωάννου, ο οποίος είχε επίσης περάσει τον αγωνιστικό χώρο στο 75 στη θέση του Ορούμα. Μετά από 6 λεπτά συμμετοχής, τα πρώτα του στο φετινό πρωτάθλημα, ο νεαρός επιθετικός σκόραρε και χάρισε την νίκη στην Καβάλα, πραγματοποιώντας ονειρεμένο ντεμπούτο με τα χρώματα των αργοναυτών. Μερικές φορές στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι τυχερός. Μερικές φορές έρχονται όλα μέσα από τη δουλειά. Ο Γιάννου είναι 19 ετών. Τόσο καιρό δουλεύει μαζί μας στην προπόνηση και έχει παιχνίδια στα πόδια του παίζοντας με την ομάδα των νέων. Και τώρα, με δεδομένο τις απουσίες που είχαμε, του δόθηκε η ευκαιρία και πιστεύω ότι την άρπαξε από τα μαλλιά. Everybody know he has quality and the opportunity he had to show he did well. So I think that it's a good thing for him and for the squad as well. Ντεμπούτο στο παιχνίδι έκανε και ο Βαγγέλης Γούτης, που διαδέχθηκε στον πάγκο της ομάδας τον κύριο Παπακώστα. Το πόσο θα κρατήσει το τιμόνι της Καβάλας ακόμα παραμένει άγνωστο. Αν ήμουν πρόεδρος εγώ, μπορεί να κρατούσα εμένα. Η ΑΕΚ, που σε ένα ακόμα παιχνίδι δεν ήταν αποτελεσματική μπροστά από την αντίπαλη εστία, έχει παράπονα για τη φάση του 55ου λεπτού, όταν ο Τριτσόνης καταλόγησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Καράμπελα πάνω στον Λάκη, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Είναι difícil de querer encontrar culpado, não? Fiquei sabendo que o primeiro gol não ha sido penalti, nos prejudicou bastante, o partido estava aberto, a equipa estava jogando bem, pero nosotros também cometemos alguns erros que não podemos cometer. Entonces, a culpa é de nosotros más. Η ατμόσφαιρα στο Ανθή Καραγιάννη εντυπωσιακή, με τους φίλους των δύο ομάδων από τις εξέδρες να δίνουν το ρυθμό και να σωπαίνουν λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, για να τιμήσουν όλη τη μνήμη του αδικοχαμένου Αντώνιο Ντενίγκρης. Καταρχήν θα ήθελα να συλληπιθώ την οικογένεια του ποδοσφαιριστή της Λάρισσας. Είναι ένα θλιβερό γεγονός που πραγματικά σημάδευσε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι πολύ λυπηρό για μας. Η Καβάλα απείλησε πρώτη στο παιχνίδι στο 15ο λεπτό με τον Ορούμα να αστοχεί από πλάγια θέση ύστερα από εξαιρετική κάθε την παλιά του Ρινκόν. Η συνέχεια του πρώτου μέρους ανήκε στην ΑΕΚ, που ιδιαίτερα μετά το ημίωρο έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Πρώτα στο 34 ο Μπλάνκο θέλησε να εκμεταλλευτεί την ασίστ του Μαντούκα, αλλά το σούτ του σε πρώτο χρόνο έστειλε την μπάλα out. Δύο λεπτά αργότερα και πάλι ο Αργεντινός επιθετικός δοκίμασε από μακριά, με τον Ιτάνς να απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Μαντούκα το εκτέλεσε, ο Μαϊστόροβιτς έπιασε τη δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Γάλλος γκολκίπερ της Καβάλας είχε εξαιρετική τοποθέτηση και κράτησε το 0. I try to do my thing simply. I know what I can do. I'm not coming across like somebody arrogant, but
I've been playing in France. I went to a big club. I belong to a big club, sorry, and I think that's. I'm just trying to do my thing simply and with nothing complicated. Οι αργοναύτες ευτύχησαν να έχουν σε πολύ καλή μέρα τους Μεντί από τα αριστερά και Λάκη από τα δεξιά, που πλαγιοκοπούσαν συνεχώς την κυτρινόμαυρη άμυνα. Σε μια από αυτές τις πλαγιοκοπήσεις, Μεντί και Λάκη συνδυάστηκαν με τον πρώην άσο της Ένωσης να κερδίζει το πέναλτι, το οποίο υπέδειξε ο Τριτσόνης για το μαρκάρισμα του Καράμπελα, προκαλώντας τις αντιδράσεις των φιλοξενούμενων. Ο αρχηγός των γηπεδούχων, Σίνισα τον Μπρασίνοβιτς, εκτέλεσε σωστά και πέτυχε το δεύτερο φετινό του γκολ, άνοιγοντας το σκορ για την ομάδα του. Just I want to say this win it's present for from us from players to our president Mr. Stavros Psomiadis and his family. Λάκης και Μεντί μετά το 1-0 συνδυάστηκαν άλλες δύο φορές, αλλά πρώτα ο Ρινκόν άθελά του έκοψε την πορεία της μπάλας στο σούτ του Μεντί και εν συνεχεία ο Σάχα είπε όχι στο σούτ του Λάκη. Η ΑΕΚ απάντησε με διπλή μεγάλη ευκαιρία στο 62, όταν πρώτα ο Γιάχιτς είδε τον Ιτάνς να αποκρούει ενστικτοδός την κοντινή κεφαλιά του και εν συνεχεία ο Γκένσοχλου από πλεονεκτική θέση να στέλνει την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Η λύτρωση για τον 19χρονο αμυντικό της Ένωσης στη δεύτερη φετινή του εμφάνιση ήρθε στο 68, όταν με υπέροχη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, ύστερα από κόρνερ του Μαντούκα, άφησε άναυδο τον Ιτάντς για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ντούσαν Μπάκεβιτς είχε τη δική του απάντηση στην ερώτηση για την απόδοση του νεαρού αμυντικού. Μόλις με αρχίζετε να με βρίζετε, γιατί δεν το βάζω, το βάζω. Όταν αρχίζετε να με βρίζετε για άλλον κάποιον. Ο τεχνικός της Ένωσης, που είχε δει νωρίτερα τους Λεωνάρντο και Γιάχιτς να αποχωρούν λόγω τραυματισμού από τον αγωνιστικό χώρο, είδε και τον Καράμπελα να μην μπορεί να συνεχίσει λίγο μετά το 1-1, ολοκληρώνοντας αναγκαστικά και τις τρεις αλλαγές του μέσα σε 8 λεπτά. Σε μου θεία έπαιξε καλά και καλά έπαιξε καλά και δύο μέρες με πουλήσανε με... και θέληση και πάτος να κερδίζουμε παιχνίδι. Είχαμε ευκαιρίες. Όπως χρειάζεται Καβάλα, μπορούσαμε και εμείς να κερδίζουμε, μπορούσε να είναι σε πολύ απειλή, πιστεύω. Και ενώ το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξηραφιού, η Καβάλα 5 λεπτά πριν το τέλος κατάφερε να φτάσει στο 2-1, όταν ο Γιάννου εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ασίστ του Λάκη και πλάσαρε σωστά τον Σάχα. Δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια για διαιτητικές αποφάσεις. Αυτό που προβληματίζει σίγουρα είναι η εικόνα μας και ότι ενώ μετά το 1-1 ελέγχαμε το παιχνίδι, πάλι δεχτήκαμε ένα γκολ. Σε μια αντεπίθεση που για μένα δεν έπρεπε να συμβεί. Στη συνέχεια το σούτ του Σιόντι στο 87 εξουδετέρωσε δύσκολα ο Σάχα, ενώ στο ίδιο λεπτό ο Ιτάνς δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει το σούτ του Μαντούκα. Η τελευταία φάση στο παιχνίδι ήταν για την Καβάλα με τον Ρινκόν να βγαίνει απέναντι από τον Σάχα, αλλά το πλασέ του να στέλνει την μπάλα μόλις out σε μια ευκαιρία που δεν στήχησε για την Καβάλα, καθώς το 2-1 ήταν και το τελικό σκορ. Έτσι οι αργοναύτες ανέβηκαν στους 18 βαθμούς, αφήνοντας την ΑΕΚ στους 15. Σίγουρα κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο όπως και παίζουμε νομίζω σε κάθε παιχνίδι, άσχετα αν κερδίζουμε, χάνουμε, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, όσο ψηλότερα μπορούμε να μείνουμε στη βαθμολογία, αυτός είναι ο στόχος μας και αν μπορούμε να κυνηγήσουμε και την Ευρώπη, γιατί όχι. Στην Καβάλα βρέθηκε και ο Χρήστος Παπαδημητρίου, εκπρόσωπος του Καράλα Μπουκοζόνη, αποχωρώντας εμφανώς απογοητευμένος από την ήττα της Ένωσης. Είχαμε λοιπόν χθες Αστέρας Τρίπολης Σκόντα Ξάνθη 0-0, Ηρακλής Εργοτέλης 0-2, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0 και σήμερα. Λάρισα Νέα Καβάλα 1-0, Πανθρακικός Λεβαδιακός 0-2, Άρης Πανιώνιος 1-1, Ατρόμητος Αθηνών Παζιάρενα 2-1 και σε εξέλιξη στο 75ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-0. ΑΕΚ fans still love Bruno. Η μάχη των δικεφάλων είχε δύο πρωταγωνιστές. Ο πρώτος ήταν αναμφισβήτητα ο Νάτσος Κόκο, ο οποίος με τα μαγικά του οδήγησε την ΑΕΚ στο τρίποντο της επιτυχίας και απέδειξε ότι με μία απλή γι' αυτόν κίνηση έχει την ικανότητα να αλλάξει την ροή ενός αγώνα. Ναι, no, creo que
que por el momento me salieron las cosas bien, pero obviamente me falta mucho, sé que puedo dar y rendir muchísimo más todavía. Y bueno, creo que quisiera estar más en contacto con la pelota, más tiempo con el balón, pero bueno, creo que estos partidos difíciles no se puede estar todo el día con el balón, sino tratar de moverse sin pelota, que eso también es importante. Ο δεύτερος πρωταγωνιστής φόρουσε ασπρόμαυρα, αλλά γνώρισε την αποθέωση από όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Ο Μπρούνο Τσιρίλο επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος της Ένωσης, αποδεικνύοντας ότι άφησε τη σφραγίδα του στην ομάδα φορώντας τα κιτρινόμαυρα από το 2005 έως το 2007. Έζησε στιγμές απόλυτης επιβράβευσης για έναν ποδοσφαιριστή. Must win this game for go up, but I could win. But me happy because the fans give. Forget, no, not forget. For me is very important. I think me put something special in this team. And for this I am happy. Ένα γκολ έκρινε την κόντρα των δικεφάλων. Για να επιτευχθεί όμως αυτό το γκολ, έπρεπε πρώτα ο Σκόκο να κάνει άνω-κάτω την άμυνα του ΠΑΟΚ πριν σκοράρει ο Γκουστάβο Μαντούκα στην 100η συμμετοχή του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Eu costumo dizer que o mais importante é ganhar. A nossa equipe tem jogado bem, não tem ganho em jogos. Hoje não jogou bem, principalmente no primeiro tempo nós jogamos bem. Mas a equipe esteve sempre muito unida, fizemos um jogo muito aguerrido e conseguimos um gol que foi suficiente para nos dar a vitória. Isso é o mais importante. Creio que nossa equipe tem um pouco de falta de suerte, porque temos muitos goles falhados. E as outras equipes, com uma ou outra suerte, fazem gol em nós. E... Nosotros tenemos que luchar un poco contra esto también. Πιστεύω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή το γκολ που δεχτήκαμε, γιατί είδαμε ότι πέρασε δύο παίχτες εύκολα μέσα στην περιοχή. Και με ένα σουτ, θα έλεγα, βγήκε σέντρα σουτ. Πέτυχε τον γκολ η ΑΕΚ. Νωρίτερα, λίγα δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, έγινε η φάση η οποία, αν είχε διαφορετική εξέλιξη, ίσως να μιλάγαμε για ένα άλλο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ όμως έχασε με τον Μουσλίμοβιτς μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Νομίζω ότι κρίθηκε στο ποιος θα βάλει πρώτο στο γκολ. Μπορούσαμε να το πετύχουμε εμείς το πρώτο ημίχρονο το γκολ, δεν το καταφέραμε. Κατάφερε η ΑΕΚ μια φάση να μας βάλει γκολ, από εκεί ύστερα το παιχνίδι άνοιξε. Και ή μπορούσαμε να σοφαρίσουμε εμείς ή μπορούσαμε να έχουμε δεχτεί για δεύτερο γκολ. Ficou bem, criou algumas situações, tinha que sair a vencer ao intervalo. Nestes jogos é fundamental marcar gol, não conseguimos fazer. No início da segunda parte entregámos o jogo de alguma forma. Esperemos un gol de plata. Creo que ha sido un juego muy disputado. Hemos tenido en otras ocasiones, no han entrado. Y luego en un chute defectuoso, pues ha salido un mal rebote y hemos perdido el partido. Από τον γκολ του Μαντούκα μέχρι και το φινάλε, η ΑΕΚ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα στο 64ο λεπτό, ο Χαλκιάς απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο την εξαιρετική κεφαλιά του Χέρση. Ενώ 9 λεπτά αργότερα, η παράδοση συνεχίστηκε. Ένα ακόμα δοκάρι σε αγώνα της Ένωσης ήταν γεγονός. Ο Νάτσο Σκόκο ήθελε να συνδυάσει τον τίτλο του πολυτιμότερου της αναμέτρησης με ένα γκολ, αλλά στάθηκε άτυχος. Και πάλι είδαμε ότι έχουμε δοκάρι. Δοκάρι πάντως, ναι, ατυχία, για άλλη μια φορά. Ναι, θα φτάσουμε στο τέλος να έχουμε 40 δοκάρια. Nosotros veníamos, no veníamos bien y bueno, esta victoria es buena para levantar el ánimo y bueno, esperemos ir de esta forma ganando. Μπαίνω στα αποδυτήρια, είπαμε ότι πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε περισσότερο για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Ελπίζουμε όλοι να είναι μια καινούργια αρχή αυτό το παιχνίδι, ώστε να φανούμε καλύτεροι στις περαιτέρω υποχρεώσεις μας. Es importante este triunfo. Bueno, sabemos que el primer tiempo no jugamos bien, el segundo mejoramos mucho y bueno, sabemos que se puede cuando el equipo está bien de la cabeza, podemos jugar bien, así que no viene este triunfo no viene bien para el próximo partido. Lo σημαντικότερο είναι να έχουμε πάθος σε όλα τα παιχνίδια και αυτό δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο και πήραμε το παιχνίδι ούτε καλό ποδόσφαιρο παίξαμε, ούτε αυτό που ξέρουμε και είμαστε ικανοί να παίξουμε. Αλλά κρατάμε τους 3 βαθμούς, γιατί σε αυτήν την κατάσταση που είμαστε, αυτό μόνο πρέπει να κρατήσουμε. Όσοι φίλαθλοι έδωσαν το παρόν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, δύσκολα θα κρατήσουν στη μνήμη τους τα πρώτα 45 λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι με εξαίρεση την φάση του Μουσλίμοβιτς σχεδόν στην εκνοή, καμία από τις δύο ομάδες δεν δημιούργησε ευκαιρία για γκολ. Κάθε παιχνίδι για εμάς που είναι πραγματικά ντέρμπι, δεν συγκινήσαμε και δεν είμαστε αυτοί που περιμέναμε. Νομίζω η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη στο δεύτερο μήχρονο, νομίζω ότι δίκαια κέρδισε. Νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο ήταν καλή, μετά δεν μπόρεσαμε.
Η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ για τέταρτο στη σειρά παιχνίδι πρωταθλήματος. Γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια. Ενώ ο δικέφαλος του Βορρά αγνοεί την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Ένωση από την 1η Δεκεμβρίου 2002. Πρόσωπο του αγώνα και ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος αντιμετώπισε για 8η φορά την ΑΕΚ και το αρνητικό σερί του συνεχίστηκε, φτάνοντας στις 7 ήττες με μόλις μία ισοπαλία. Και γκολ. Τα 18 γκολ της 13ης αγωνιστικής. Λεβαδιακός Άρης 0-2. ΠΑΟ Κλάρισα 1-0. Σκόντα Ξάνθη Ολυμπιακός 0-1. Αυτά χθες και σήμερα. Πανθρακικός Αστέρας Τρίπολης 0-0. ΠΑΣ Γιάννενα Ηρακλής 2-3. Εργοτέλης Νέα Καβάλα 1-0. Παναθηναϊκός Ατρόμητος 3-1. Πανιώνιος ΑΕΚ 3-1. Εδώ με το Ριέρα υπάρχει υπόδειξη για offside στο Μπάλαμπαν. Το offside προηγουμένως που καταλαβήθηκε δεν ήταν στο βάθος. Ο Μπάλαμπαν καλύπτεται πλάγιο από την προβολή που έγινε εκεί στην προσπάθεια του Τζαβέλα. Μπάλαμπαν με τον Μαϊστόροβιτς. Κροάτης γυρίζει, βγάζει έξω στο Ριέρα. Αυτός πέρασε μέσα στην περιοχή, έκανε και το πλασέ. Η μπάλα έφυγε παράλληλα στην αιστεία του Σάχα. Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι για τον Πανιόνιο. Στο τρίτο λεπτό. Εδώ Ριέρα. Τζαβέλας που ανεβαίνει, άφησε έξυπνα ο Μπάλαμπαν, τρέχει ο Αραούχο, σέντρα του Τζαβέλα επικίνδυνη, δεν μπόρεσε ο Κουμουρτζίο, στο Γιαννόφτο σου, μακριά από την εστία του Σάχα, στο 8. Σέντρα από τον Κερέιρο, ο Μαντούκα, ο Μπλάνκο ήταν σε θέση offside. Καλύπτεται ο Μπλάνκο, έτσι. Είναι ο Τζαβέλας την μπάλα για την εκτέλεση. Κεφαλιά από το Μανιάτη μαζεύει ο Σάχα. Πάλι ο Τζαβέλα στη γωνία. Κόρνερ για τους γηπεδούχους. Η κεφαλιά στα δίχτυα από το Μανιάτη. 1-0. Στο 20 από το κόρνερ του Τζαβέλα. Ο Μανιάτης βρήκε την μπάλα χωρίς αντίπαλο και την έστειλε στα δίχτυα του Εμβρόντι του Σάχα. Το 20 το γκολ. Ξανά. Μόνος πήγε, μόνος την μπάλα ο Μανιάτης εδώ. Ήταν 4-5 παίκτες της ΑΕΚ προς την κατεύθυνση, προς την πορεία της μπάλας. Ουδής όμως μπόρεσε να τη διώξει ο Μαϊστόροβιτς τελευταίος πίσω. Εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα στα μαρκαρίσματα. Κουμορτζή στο Γιαννόφ έχει χώρο. Δοκίμαστο σουτ κοντά στο δεξιδοκάρι. Εστίας του Σάχα. Γκερέιρο στο νέο του Ρολομπλάνκο. Λεωνάρντο πολύ καλά πήρε. Μπαίνει και στην περιοχή. Ευκαιρία για την ΑΕΚ που ισοφαρίζει με την ατομική ενέργεια του Λεωνάρντο στο 28. Εδώ ο σκόρερ που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. Ο Λεωνάρντο που με μια 100% προσωπική ενέργεια άφησε πίσω τον αντίπαλό του, τον Όμο, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε σωστά και το πλασέ και φέρνει το παιχνίδι στην ισοπαλία. Στο 20 έγινε το 1-0, στο 28 εδώ με την βραζιλιάνικη αυτή έξοχη ενέργεια από τον Λεωνάρντο. Βλέπετε δεν μπόρεσε ο Όμο να ακολουθήσει την ταχύτητα. Για να δούμε. Ο Γκερέιρο, ο Μπλάνκο, ο Μπεθέρα σώζει με δεύτερη ενέργεια, μαζεύει την μπάλα. Εδώ ο goalkeeper του Πανιωνίου γλίτωσε την ομάδα από βέβαιη παραβίαση, καθώς στο φάουλ που εκτελέστηκε έμεινε στατική η άμυνα των Κιανερίθρικων. Νικολάου είχε χώρο πολύ ευκολία, πέρασε την μπάλα εδώ για τον Εστογιανόφ. Θα πέφτει και τον Λεωνάρντο και τον Καράμπελα, μπήκε προς τα μέσα. Ο Κουμορτζή το σούτ στα σώματα, ο Ριέρα out. Στο 63. Γκερέιρο. Από την περιοχή δοκιμάζει ένα σουτ, έπεσε ο Μπεθέρα, out είναι, στο 68. Ο Ζεράλο Άλβες δεν μπορεί να διώξει εκεί, έτσι τώρα βγαίνει ο Πανιούνιος με τον Νικολάου εδώ να κάνει τη σέντρα για το Ριέρα. Η κεφαλιά του κοντά στο δεξιδοκάρι του Σάχα, ευκαιρία εδώ για τον Πανιούνιο στο 78. Ο Ριέρα τρέχει ο Μαϊστόροβιτς απέναντι από το Σάχα, έκανε το πλασέ, έδιωξε ο Μαϊστόροβιτς, ξανά ο Ριέρα σε καινή εστία, το σουτ γκολ.
2-1 για τον Πανιόνιο με το Ριέρα. 11 λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ έγινε ένα λάθος από την ΑΕΚ σε δύο φάσεις. Στην πρώτη πήγε ο Αραούχο με τον Γκέντσογλου και Τράκαραν. Ο Ριέρα κέρδισε την επέμβαση από το Σάχα και το Μαϊστόροβιτς που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν καθώς ο Σάχα τραυματίστηκε και στη φάση την πρώτη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Πανιόνιο ΑΕΚ 2-1. Ξανά εδώ όλη η φάση. Εδώ πάνε δύο παίχτες της ΑΕΚ, βγαίνει ο Ριέρα με το Μαϊστόροβιτς, σουτάρει πάνω στον Σάχα, παίρνει και το rebound, κάνει και το shoot. Είναι το 2-1 για τον Πανιόνιο. Ξανά εδώ όλη η φάση. Χτύπησε από το πόδι του Μαϊστόροβιτς ο Σάχα. Σαλίβα για τον Χέρση. Ο Μπλάνκο και ο Αραούχο βγαίνουν από τις πτέρυγες. Ο Μπλάνκο παίρνει. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά διώχνει ο Μπεθέρα την τελευταία στιγμή. Μπαλιά του Μανιάτη για τον Κουμουρτζή. Τρέχει ο Μαϊστόροβιτς. Κουμουρτζή γυρίζει προς τα έξω. Βγάζει τον Νικολάου. Αυτός με τη μία περνάει στον Μπάλαμπαν. Φέρνει στο δεξί ο Μπάλαμπαν. Κάνει και το σουτ 3-1 στο 89. Εδώ τελειώνουν όλα πλέον. Με το γκολ του Μπάλαμπαν στην αντεπίθεση των Κιανερίθρων. Οι οποίοι σφραγίζουν την νίκη τους λίγο πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Με τον Μπόσκο Μπάλαμπαν. Βγαίνει ο Κουμουρτζή με τον Μαϊστόροβιτς. Βγήκαν 3-2, γύρισαν σωστά την μπάλα. Ο Μπάλαμπαν αποφεύγει τον Αραούχο, σαν να μην υπάρχει εκεί ο αντίπαλός του. Νίκησε και στο τέταρτο εδώ ουσιαστικά το Σάχα. Σπάθας βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα, δίνει τέλος στο παιχνίδι. Ο Πανιόνιος κερδίζει 3-1 την ΑΕΚ. Δεν αρχίσαμε, δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά από αρχή. Με δύο φάσεις, Πανιόνιος είχε δύο περιπτώσεις που μπορούσε να έχει και ευκαιρία. Αλλά πιστεύω μετά και αν έχουμε δεχτεί γκολ στις μένες φάσεις, παίξαμε καλύτερα. Ισοφαρίσαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι, είχαμε ευκαιρίες, δύο που μπορούσαμε να πετύχουμε και το δεύτερο γκολ. Πολλές φάσεις μπροστά, ένα στο άλλο γκολ δεν είχαμε. Το πρώτο τελείωσε. Μπήκαμε μέσα με 1-1, προσπαθήσαμε δεύτερο μήχρονο και έχουμε πει ορισμένα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε. Είχαμε και μία ευκαιρία, δύο. Ούτε Πανιόνιος είχε ευκαιρίες. Με το κεφάλι μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Πώς φάγαμε το δεύτερο γκολ, δεν χρειάζεται και το τρίτο. Τρίτο δεν έχει σημασία. Το δεύτερο είναι λάθος δικό μας. Όχι το ένα, δύο, τρεις παίκτες. Και μετά το γκολ 2-1 προσπαθήσαμε, μπήκαμε όλοι χωρίς να ξέρουμε ποιος θα πάει μπροστά, ποιος θα πάει έτσι. Όλοι μπροστά, αφήσαμε κέντρο άδειο, μία κόντρα, το τρίτο γκολ τελείωσε. Είναι δύσκολη περίπτωση για μας, δύσκολα από πολλά πράγματα. Δικολογίες δεν θέλουμε και αν είχαμε προσίες πολλές. Αλλά έχουμε νεύρα πολλά. Αυτά τα νεύρα δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Βγαίνουν εχθές περισσότερα και περισσότερα. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Θα δούμε, θα περιμένουμε. Για το παιχνίδι, ρώτησα με ό,τι θέλετε. Τα άλλα υπόλοιπα έχετε αυτές τις μέρες, αν έχετε ευκαιρία. Θα δούμε. Λυπάμαι και αυτό που έγινε στο τέλος. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά που γίνονται. Για το επεισόδιο. Λέω για επεισόδια που έγινε μέσα. Ευθύνες είναι πάντα δικά μου. Πρώτες αυτό το λέω από αρχή. Και όσο άρχισα αυτή τη δουλειά, πάντα έτσι ήμουν. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί και έτσι όπως είναι να παίζει καλύτερα.
και πρέπει να παίζει καλύτερα. Κάτι γίνεται τελευταία στιγμή πάντα. Τέλος τη εβδομάδα, τέλος το παιχνίδι, τέλος την προπόνηση κτλ. Άρης Αστέρας Τρίπολης 0-1. Παζιάννη Αργοτέλης 1-0. Ηρακλής Παναθηναϊκός 0-1. Αυτά τα τρία μάτς χθες και σήμερα. Ατρόμητος Κόντα Ξάνθη 1-0. Λάρισα Πανιώνιος 2-2. Καβάλα ΠΑΟΚ 0-0. Ολυμπιακός Πανθρακικός 3-0. Και ΑΕΚ Λεβαδιακός πριν από λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο 3-2. Με το αριστερό η κεφαλιά και δεύτερη από τον Μάκο. Τώρα η μπάλα πάει προς το δοκάρι. Ο Μπλάνκο στο έκτο λεπτό μάλιστα σηκώθηκε πολύ ψηλά και άπλωσε και τα χέρια. Ο Ενσαλίβα με τον Μάκο που κάνει λάθος. Βρήκε εκεί ο Σερζίνη την μπάλα και πήρε ο Μπράνκο. Ο Καμερουνέζος κάνει λάθος. Κλέβει ο Μαντούκα. Έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ με τον Βραζιλιάνο που κάνει το σουτ. Βολίδα στο 12ο λεπτό και βρήκε με τα δάχτυλα στο αντιλάτη την μπάλα. Είναι κόρνερ. Να ο Μαντούκα. Σαλίβα Λεωνάρντο. Πολύ ωραία απελευθερώνεται από τον Μπράνκο. Η πάσα για τον Μπράνκο. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Out. Στο 31. Αστοχή εδώ. Από καλή θέση ο Αργεντίνος. Ανεβασμένη η ΑΕΚ σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο. Ταξίδης. Πολύ έξυπνο σουτ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 35 το 1-0. Επιστέγασμα της βελτίωσης που είχε απόδοση ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά. Με υπέροχο πλασέ ο Παναγιώτης Ταξίδης αφήνει άγαλμα το στρατιλάτη. Κοιτάξτε, παίρνει την πάσα το Λεωνάρντο και αμέσως κάνει το σουτ. Στο 35. ΑΕΚ Λεβαδιακός 1-0. Ο Μπλάνκο εδώ, η ευκαιρία και τον γκολ με τον Μαντούκα σε μια υπέροχη ενέργεια των παικτών της ΑΕΚ στο 44. Συνδυασμός με την ασίστ του Μπλάνκο να είναι το μισό γκολ εδώ. Το 2-0 λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κοιτάξτε, Μαντούκα, Μπλάνκο με το στήθος στο κοντρόλ, με τη μία η πάσα, υπέροχο γκολ. Και το ζεστό χειροκρότημα από την κερκίδα, καθώς η οπαδή της ΑΕΚ διψούν να βλέπουν κάτι καλό στο μάτς. Εδώ το δεύτερο λοιπόν γκολ με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο από τον Μαντούκα. Μπαρκογλου ένα σουτ. Πέφτει ο Ραμπατζής, χάνει την μπάλα, γκολ! 2-1 και να ο Λεβαδιακός που στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους από αυτό το σουτ του Μπάρκογλου και την ασθενή επέμβαση του Αραμπατζή που δεν συγκράτησε μπαίνει και πάλι στο μάτς. Και πάνω που σχολιάζαμε αυτό το στοιχείο των δύο τερμάτων για την ΑΕΚ με τα οποία αν πήγαινε με αυτά στα αποδυτήρια είχε το σαφέστατο προβάδισμα, να που ο Λεβαδιακός μειώνει στο σκορ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και δημιουργεί πονοκεφάλου στον Μπάγεβιτς. Εδώ το λάθος βέβαια του Γιάννη Αραμπατζή που χάνει την μπάλα. Λεωνάρντο λοιπόν εκτελεστής. Κόντρα στην παλιά του ομάδα. Στο 49. Η μπάλα out. Δεν ήταν άσχημο. Μαντούκα σίγουρα πιο δραστήριος παίκτης ΑΕΚ. Μια όμα εδώ του Μαϊστόροβιτς που χάνει την μπάλα. Μπαίνει ο Αγκάλ στη φάση και έχει την ευκαιρία. Ο Λεβαδιακός θα σοφαρίσει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. 2-2 στο 55 με τον Βίκτορ Αγκάλ από αυτή την κόντρα με τον Μαϊστόροβιτς. Μετά το λάθος του Σουηδού. Και ο Λεβαδιακός σοφαρίζει και λέγαμε ότι τον γκολ του Μπάρκογλου έβαλε σε μπελάδες στην ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει διαμαρτυρία ότι ο Αγκάλ έχει σπρώξει τον Μαϊστόροβιτς. Θα δούμε στο replay αν υπάρχει σπρώξιμο ή αν είναι ένα τζάρτζ. Κοιτάξτε, ο Μαϊστόροβιτς χάνει την μπάλα. Μπαίνει στη φάση ο Αγκάλ. Νομίζω ότι απλώς έχουμε ένα τζάρτζ εδώ. Δεν φαίνεται να βάζει τα χέρια για να σπρώχνει ο Αγκάλ. Για να δούμε. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει βάλει τα χέρια να σπρώξει. Φαίνεται να τζαρτζάρει. Ισοφαρίζει 2-2. Λεωνάρντο, Μπλάνκο,
Ταχτσίδης. Γύρισμα, ευκαιρία για την ΑΕΚ που φτάνει γρήγορα στο 3-2. Ο Μαντούκα απαντάει στο 57, αμέσως στο 3-2. Το δεύτερο γκολ του Βραζιλιάνου στο μάτς. Η αντίδραση της ΑΕΚ αμέσως μετά την ισοφάριση. Ωραίο παιχνίδι εξελίσσεται στο Ολυμπιακό στάδιο. Και ενθουσιάζεται και ο κόσμος και ξεσπάει. Κάπου χρειάζεται και ο παδός της ΑΕΚ αυτές τις εξελίξεις στο γήπεδο, αφού δεν τις έχει εκτός γηπέδου. Και να που από το γύρισμα του Ταχτσίδη, ο Μαντούκα εδώ πολύ έξυπνα στο δεύτερο δοκάρι, νικάει το Στρατιλάτη. ΑΕΚ Λεβαδιακός 3-2. Ο Αγκάλι μπαίνει στη φάση, κλέβει την μπάλα από το Γιάχης, αυτή τη φορά έχει την ευκαιρία για το 3-3, το πλασέ του δεν είναι καλό. Και εκεί στο 59 ο Αραμπατζής λέει όχι, πολύ μεγάλη φάση για το Λεβαδιακό, το 3-2 παραμένει. Πλάνκο, το σουτ, την μπάλα out. Μπάρκογλου. Μια πάσα εδώ για τον Βασιλείο, ευκαιρία για το Λεβαδιακό με το μικρό απέναντι από τον Αραμπατζή. Αποκρούει ο γκολκίπερ Τσάκ εδώ στο 84. Και παίρνει το χειροκρότημα από όλο τον κόσμο, καθώς μετά από εκείνη τη φάση του πρώτου μηχρόνου παίρνει το αίμα του πίσω ουσιαστικά. Μπάρκογλου. Μαϊστόροβιτς χάνει για μία ακόμη φορά, έχει την ευκαιρία και πάλι ο Λεβαδιακός και η μπάλα στο δοκάρι και τελικά out. Εκπληκτική φάση το 86 με τον Απολεόνι να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα το ένα μέτρο μετά το πλασέ του Πάολο Κώστα. Σε αυτό το νέο σοβαρό λάθος του Μαϊστόροβιτς. Εδώ κοιτάξτε πόσο Σουηδός προσφέρει την μπάλα στον Πορτογάλο. Πλασάρει στο δοκάρι και μένει το 3-2 και δεν μπορεί ο Ναπολεόνι μετά. Και λογικά μετά από ό,τι δούμε τώρα θα έχουμε το τέλος του παιχνιδιού, το σφύριγμα της λήξης. Πάολο Κώστα στην περιοχή, ο Αραμπατζής μαζεύει και πράγμα τελειώνει το μάτς. Νίκη πολύ δύσκολη για την ΑΚ με 3-2 έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι είχαμε ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα σήμερα. Αλλά δυστυχώς πάλι στο τέλος εκεί στο πιο σημείο, χειρότερο σημείο δεχτήκαμε εγώ και πήγαμε στα ποτήρια 2-1. Πάλι το 2-1 είναι 2-1, μεγάλη διαφορά από το 2-0. Άγχος και πίεση δεν μας άφησε να είμαστε αυτοί που είμαστε στο πρώτο μήχρονο. Από λάτι σε λάτι δεχτήκαμε δεύτερο γκολ μετά το λάθος του δικό μας. Αμέσως και ευκαιρία λάθος του Γιάχιτς. Ισοφαρίσαμε. Βάλαμε το τρίτο γκολ. Έρχονται και χθες. Πώς είναι το πλήμα στα ποτήρια? Γιατί τελικά δεν μας θέλουμε και εμείς τα σωστά. Δεν έχουμε πρόβλημα με τι κλίμα στα ποτήρια. Θέμα είναι μέσα στα παιχνίδια. Ούτε στην προπόνηση. Ότι έχουμε πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο δεν είναι αλήθεια. Δεν θέλουμε να έχουμε δικολογία, δεν θέλουμε. Θέλουμε να καθίσουμε έτσι όπως σαν να μην υπάρχει τίποτα. Κάποια χρήματα έχουν πάρει. Προσπαθούν να κάνουν και άλλα. Θα δούμε. Θέλετε για παράδειγμα να στείλετε κάποιο παίκτη για οποιοδήποτε λάθος έχει κάνει συμφορά, οποιοδήποτε θετικό στη διοίκηση. Πού τον στέλνετε? Θέλετε να στείλετε ένα παίκτη για ενίσχυση? Ποιον το ζητάτε? Θέλετε να φωνάξετε για το γήπεδο που είναι ένα χάλι? Αυτά δεν έχουμε εμείς ένα χρόνο. Ένα χρόνο ζούμε έτσι. Πώς μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα? Συνεχίζουμε έτσι, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε. Όπως πάει. Τι να κάνω. Ένα παρακαλάς, άλλο άλλο τρόπο, άλλο. Και εσύ έχεις δική του, και εσείς έχετε δική τους παίκτες. Παίκτες, λέω, αυτούς που μπορείτε να τους λέτε, να τους μιλήσετε, να συζητάτε και τα λοιπά. Άλλο. Τι. Δεν με κατάλαβες, εγώ ξέρω τι λέει. Εγώ λέω ότι μπορείς να μάθεις και από αυτούς παίκτες ποια είναι, και εκτός που σου λέω εγώ, ποια είναι η κατάσταση στα ποτήρια, τι μπορούμε να γίνουμε και πώς θα γίνουμε. Τι μπορεί να γίνει. Αν κάνει λάθος, πού μπορώ να το... Πώς θα
Υπάρχει προποθέσεις, αλλά δεν υπάρχει ούτε τιμωρία, ούτε υπάρχει να το στείλω κάπου. Αυτό σου λέω. Και κάθε παίκτης μπορεί να σου πει αυτό. Γι' αυτό από αυτό εννοούσα. Έχετε παίκτες που μιλάτε, συζητάτε και αυτό μπορείς να το πεις. Λεβαδιακός Λάρισα 3-0, Εργοτέλης ΠΑΟΚ 0-2 και Παναθηναϊκός Παζιάννενα 4-0 χθες Σάββατο και σήμερα Κυριακή. Πανθρακικός Ατρόμητος 0-3, Πανιώνιος Νέα Καβάλα 1-2, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 2-0, Άρης Ολυμπιακός 1-0 και Σκόντα Ξάνθη Ηρακλής 4-3. Το κόρνερ με τον Καρέρα εκτελεστεί στο δεύτερο λεπτό και την σέντρα να φέρνει εκεί όπου πιάνει την πιάνει βολέ ο Μαρσελάο, πια προωθηθεί και πετάει την μπάλα out. Εδώ ο Βραζιλιάνος πανύψηλος. Ο Μαντούκα θα εκτελέσει με το αριστερό. Κεφαλιά από το Γιάχιτς, ενώ κολλάει η μπάλα και ο Ζεράρδο που έχει μείνει μπροστά προσπαθεί να περάσει. Συνεχίζει την προσπάθειά του εκεί και τελικά υπάρχει το corner για την ΑΕΚ. Εδώ ο Πορτογάλος το πατάει εδώ ο αντίπαλός του. Βλέπουμε τον Τσέζαρεκ να πατάει τον Ζεράρδο Άλβες. Κόλλησε η μπάλα, ευνοήθηκε ο Τσέζαρεκ, περνάει την μπάλα και έχει την ευκαιρία ο Αστέρας στο πλασέ και η μπάλα στα δίκτυα. Το 1-0 για τους γηπεδούχους με τον Έντερ. Ο Βραζιλιάνος από την πάσα του συμπαίκτη του εδώ, του Τσέζαρεκ, που τον έβγαλε πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ, ανοίγει το σκορ στο 10. Λέγαμε στην πρώτη μας σύνδεση από την Τρίπολη ότι ο Έντερ ουσιαστικά τελευταία στιγμή επιλέχθηκε για την εντεκάδα, αφού ο Βλάχος επέλεξε τον Βραζιλιάνο αντί του Βίλτσετ. Βλέπετε, καλύπτεται ο Έντερ, φεύγει καλυπτόμενος, περνάει τον Ζεράρδο, πλασάρει τον Σάχα που ήταν εκτός εστίας. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-0, μακρινό πλασέ επιτυχημένο του Βραζιλιάνου. Καφές για τον Λεωνάρντο με το δεξί το σουτ. Πολύ καλό, επέμβαση. Δεν ξέρω αν βρήκε. Αναστασόπουλος, όχι, δεν βρήκε τελικά. Στο 15 ήταν καλό με φάλσο το σουτ του Βραζιλιάνου. Κοιτάξτε την πορεία της μπάλας. Στο πάνω μέρος της δοκού. Έντερ. Σηκώνει για τον Τζέζαρεκ. Το σουτ out. Επιμένουν οι γηπεδούχοι από τα δεξιά. Ο Έντερ. Το γύρισμα. Μπάλα out. Κοντά στο δοκάρι πήγε πάντως μπαλά από τον Βραζιλιάνο. Φιτανίδης, Καρέρα, ανεβαίνει ο Φιτανίδης. Η σέντρα προς την εστία, δύσκολη φάση για το Σάχα και νομίζω ότι βρήκε το δοκάρι μπάλα, ναι. Out στο 43, η μπάλα βρίσκει την οριζόντια δοκό. Ουτότζι περνάει για το Ρόκα, η κόντρα το Αραούχο. Ο Ρόκας επιμένει, γυρίζει χαμηλά, ευκαιρία με τον Τσέζαρε, γκολ. 2-0 στο 49, ένα το γκολ του Τσέζαρε στο πρωτάθλημα. Από αυτή την παλιά του Ρόκα που επέμεινε, πέρασε τον Αραούχο και γύρισε χαμηλά την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Με τη μία ο Τσέζαρεκ σκοράρει στο τέταρτο λεπτό της επανάληψης και κάνει το σκορ 2-0. Σε πολύ δύσκολη θέση πλέον η ΑΕΚ. Νωρίς νωρίς την επανάληψη σκοράρει ο Αστέρας, κοιτάξτε πώς. Τέσσερα τα κόρνερ για την ΑΕΚ. Αλλά κανένα γκολ στο μάτς. Απέναντι στα δύο γκολ, θυμίζουμε, του Έντερ στο 10 και του Τσέζαρεκ στο 49 για την ομάδα του Βαγγέλη Βλάχου που τώρα θέλει να βγει στην κόντρα και να βρει γυμνή την άμυνα της ΑΕΚ. 4-2, γυρίζουν καθυστερημένα πολλοί παίκτες στο πλασέ. Out! Εκπληκτική ενέργεια από τον Ουντότζη στο 57, καθώς είδε το Σάχα εκτός εστίας. Παραλίγο να έχουμε ένα πανέμορφο γκολ στην Τρίπολη. Η Ορντάκε βλέπει από την άλλη τον Λεωνάρντο. Το σουτ του Βραζιλιάνου, πολύ δυνατό, Μπλάνκο έχει την ευκαιρία και σκοράρει. Ενώ υπάρχει υπόδειξη για offside και σταματάει η φάση και δεν μετράει τον γκολ. Για την ΑΕΚ μένει το 2-0, έχει υποδειχθεί σε θέση offside τον Μπλάνκο. Κοιτάξτε τον Μπλάνκο εδώ, δεν υπάρχει offside. Μπαλιά για τον Παυλή, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, αλλάζει ωραία για τον Μαντούκα. Αμέσως ένα σουτ, μπλοκάρει ο Αναστασόπουλος, 65. Τελικά όχι, παίρνει το βάθος ο Μπλάνκο, πιάνει την κεφαλιά, εκπληκτική επέμβαση του Αναστασόπουλου στην αριστερή του γωνία, στο 70. Εντυπωσιακή επέμβαση στο ψαράκι, στην κεφαλιά ψαράκι του Μπλάνκο, κοιτάξτε από αυτή την κάμερα, πού πέφτει ο Αναστασόπουλος εδώ.
Το 2-0 παραμένει. Ενώ και άλλη φάση έχει η ΑΕΚ τώρα στη συνέχεια με τον Μαντούκα. Τσέζαρεκ, κίνησή του, ο Μπαστία με τη μία. Καρέρα φεύγει από κανονική θέση, αφήνει υπόπτης. Καρέρα το shoot out. Ευκαιρία για τον Αστέρα στο 71. Ουντότζι, Τσέζαρεκ. Έντερ, το shoot, επέμβαση του Σάχα. Και άλλη ευκαιρία για τον Αστέρα, καθώς πάνε καθυστερημένα στις μονομαχίες οι παίκτες ΑΕΚ στην περιοχή τους. Μπορεί να είχε τόσο χρόνο μπροστά της, αλλά δεν είναι εύκολο με δύο γκολ στην πλάτη να αντιδράσεις γρήγορα. Και βέβαια και σημαντική στιγμή στο παιχνίδι, η φάση της ακύρωσης του γκολ του Μπλάνκο. Ενώ εδώ έχουμε και μια φάση όπου ο Σέζαρεκ φάνηκε να καλύπτεται. Μαξί τρέχει ο Ντότζι και κλέβει την μπάλα από τον Αραούχο. Επιμένει ο Ντότζι, μπαίνει στην περιοχή, πέφτει. Out λέει ο κ. Παπασταμάτης στο 83. Ο Ντότζι ζητάει πέναλτι. Τον τρόπο του στην κόντρα αυτή με τον Αραούχο. Για να δούμε ένα replay. Δεν είδα καλά αν παίρνει πόδια ο Αραούχο. Μαντούκα. Αναπήδηση μπάλα, ξαναπαίρνει. Πάει για σουτ, το κάνει στα χέρια του Αναστασόπουλου στο 87. Μαντούκα, Καφές, Μπλάνκο, περνάει ο Μπλάνκο, προσωπική ενέργεια αφήνει για τον Παυλή. Περνάει και έχει την ευκαιρία ο Παυλής εδώ, αλλά ανοίγει την κρίσιμη στιγμή την μπάλα και πέφτει στα πόδια του Αναστασόπουλου στο 89. Μια ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ, αφού ο Μπλάνκο άφησε για τον Παυλή που ερχόταν ταχύτατα. Αλλά ο Παυλής την κρίσιμη στιγμή θα δείτε ότι εδώ ανοίγει την μπάλα και πάει πλάγια και το προλαβαίνει ο Αναστασόπουλος. Αραούχο, η σέντρα, η κεφαλιά από τον Λαζαρίδη στη συνέχεια. Πλέον έχουμε περάσει το τρίτο του καθυστερήσεων, κοιτάζει ο Παπασταμάτης το χρονόμετρο. Και τελειώνει το μάτς, Αστέρας ΑΕΚ 2-0. Με τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο 10ο λεπτό του Έντερ και στο 49 του Τσέζαρκ πριν το 1ο στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει να κερδίσει εκτός έδρας από τους 30 Αυγούστου, το κέρδισε 1-0 στο Περιστέρι του Ατρόμητο. Ενώ οι οπαδοί της εδώ ζητούν εξηγήσεις από τους παίκτες. Βλέπετε ότι είχε και ένα διάλογο ο Καφές, ο αρχηγός της ομάδας, και οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάει στα κάγκελα και ζητούν το λόγο από τους παίκτες της ΑΕΚ για αυτή την ήττα. Μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει αυτή τη εβδομάδα και με το παιχνίδι που παίξαμε, την Πενεφίκα, ταξίδι, κούραση, αρρώστια που είχαμε, έχουν αφήσει σημάδια στους παίκτες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, αλλά δεν προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε και έπρεπε. Δεν θέλω δικολογίες, ούτε τι υπάρχει. Αντίπλος ήταν και καλύτερος και πιο δυνατός και δίκαια και συγχαρητήρια σε εμάς έχουν μείνει αυτές τις μέρες που είναι μπροστά μας. Και να ξεκουραστούμε, πιστεύω και θα έχουμε και κάποιες λύσεις. Και να πάρουν απόφαση αυτή που πρέπει να πάρει κάθε ένας από αυτούς ή όλοι μαζί, τουλάχιστον να ξέρει τι είναι. Έχει περάσει ιδέα από την Ευρώπη, όχι. 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 Δεν παρατούμε. Δεν βλέπω λόγο πρώτα απ' όλα. Ούτε μπορώ. Δεν υπάρχει κανείς να μου πει να φύγω.